Της Κακομοίρας. Άκουσε τη δουλειά. Με τον Κωστή Ραπτόπουλο. Καλώς τη δόξα τη συνοικία μου. Και τον Γρηγόρη Κόκκινο. Έτσι φαίνεται πως το πεις, Περιστέρα μου, τσαπερδόνα μου, κουκουνάρα μου, το. Της Κακομοίρας στο Αθλητικό Μετρόπολης. Παιδιά, για να ενισχύσετε την προσπάθειά μας και ξέρετε ότι είμαστε ανεξάρτητοι. Δηλαδή δεν έχουμε μανατζερικά, δεν έχουμε κόμματα, δεν έχουμε παπάδες από πίσω. Δεν μας βοηθάει κανείς. Η χορηγή μας είναι ότι είναι και ότι είστε εσείς. Like. Κάντε like. Φιλιά. Καλό απόγευμα και καλή εβδομάδα. Μετρόπολης 95,5 των FM. Παρέα θα είμαστε από τώρα μέχρι και τις 4 εδώ στους 95,5. Της Κακομοίρας πρόκειται να γίνει με τη γνωστή συνταγή των Κωνσταντίνων Χατζηγεωργίου στη ρύθμιση των ήχων. Το Θανάση Καζαμπάκα στο production. Την κυρία Λεγουλιώνη στη γραμματιακή υποστήριξη. Το Γρηγόρη Κόκκινο και τον Κωστή Ραπτόπουλο στα μικρόφωνα του Μετρόπολης 95,5 των FM. Παρέα με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη, οι οποίοι φροντίζουν για την οριστική διαγραφή του αυτοκινήτου, τώρα που δεν υπάρχει η απόσυρση του αυτοκινήτου. Εσείς παίρνετε μπροστά σας την άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου, τηλεφωνείτε στο 18133 και αυτοί σας εξυπηρετούν. Έχουν πολυετή πείρα στο χώρο και θα σας δώσουν την καλύτερη λύση και φυσικά την καλύτερη τιμή. Οπότε για οριστική διαγραφή, αδερφή Κωνσταντινίδη στο 18133. Μεγάλος μας χορηγός, η εταιρεία Σκιάδης Μπαλοδήμος, Kia Σκιάδης Μπαλοδήμος, Hyundai Σκιάδης Μπαλοδήμος, στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών, με τα περισσότερα μοντέλα ή αν όχι όλα έτοιμο παράδοτα. Τα περισσότερα εξ αυτών να μπορείτε να τα κάνετε test drive με απίστευτες εκπτώσεις, τις κορυφαίες οι οποίες υπάρχουν στην αγορά, όπως αυτή που είχαμε Παρασκευή και Σάββατο, με 1000 ευρώ κάτω σε όλα τα μοντέλα της Kia και του Hyundai, και με μια μεγάλη γκάμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων με την εγγύηση της Σκιάδης Μπαλοδήμος στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών ή στο 2310-596-690. 9.55 και ενώ το μήνυμα στο 54.340, Μετρόπολης 95.5 στο Facebook, στέλνε μήνυμα ό,τι θέλετε οι φίλοι οι οποίοι ακούτε από το εξωτερικό ή όσοι δεν έχετε μονάδες στο κινητό, και να πω ότι τα καλύτερα λουκάνικα μαγιά στην πόλη τα έχει το κατάστημα του Παναγιωτάκη Βασιλείος Γεωργίου 12. Λουκάνικα παραδοσιακά από ντόπια κρέατα χωρίς γλουτένη και συντηρητικά. Το φυσικό πρόβιο έντερο τα κάνει ελαφριά και απολαυστικά στη σχάρα, το τηγάνι ή το γκριλ. Οπότε, αν δεν τα γνωρίζετε, σας στείλουμε ανεπιφύλακτα. Για εκλεκτά λοιπόν μυρωδάτα και γνήσια λουκάνικα τσουμαγιάς, πάμε στην Βασιλείος Γεωργίου 12 απέναντι από τη στάση Ευζώνων, στον Παναγιωτάκη. Και μιας και μιλάμε για φαγητό, deliveras.gr, μπαίνεις εκεί και διαλέγεις ανάμεσα από 2.500 προσφορές ή κατεβάζεις σχετικό application είτε στο tablet είτε στο κινητό για το γεύμα ή για οποιοδήποτε άλλο, οποιαδήποτε άλλο ώρα της ημέρας θελήσεις να παραγγείλεις κάτι στο σπίτι. Κωστή, τι έγινε? Όλα καλά, εσύ τι κάνεις? Μια χαρά. Μπράβο, συγχαρητήρια. Από χτες, χαμός. Γιατί? Στο ίσιομα. Από την ώρα τι που... κάναμε στις προβλέψεις μας, πώς πήγαμε, ιδέα δεν έχω. Πήγαμε καλά, τα κάναμε σαλάτα, τι? Θα σου πω τώρα. Θα μου πεις τώρα. Άμα θες, σε δευτερόλεπτα. Δευτερόλεπτα. Εντάξει. Σήμερα, δευτερόλεπτα. Ρε φίλε. Ναι, μη. Ναι, εντάξει, μη. Γιατί δεν μπαίνεις μέσα? Μπήκα στο Sport Talk, αυτό είναι άρθρο μου. Εδώ είναι Μετρόπολης. Εντάξει, ρε φίλε, τώρα εντάξει, τι είναι Μετρόπολης, τώρα τι θες να κάνεις, γλυψίματα στον ανδρών. Γλύψιμο. Εντάξει. Μπαίνεις να δεις έναν άρθρο στο οποίο. Κάθε άρθρο, ναι. Αφορά τα προγνωστικά μας. Όχι, το άρθρο είναι άλλο, για το ντέρμπι. Για το ντέρμπι. Ναι. Λοιπόν, σε δευτερόλεπτα θα σου πω ότι... Εάντε, για πόσα είναι αυτά τα δευτερόλεπτα? 0-123 δευτερόλεπτα. Volkswagen Χελώνα έγινε. Λοιπόν. Ναι. Απόλλων Σμύρνης Πλατανιάς, το δίνω εγώ 0-1 γκολ, εσύ το δίνεις γκολ γκολ. Ποιος κερδίζει? Εγώ. Μπράβο, πάμε παρακάτω. Ατρόμητος Λαμία 0-1 γκολ εγώ, Ριζβάνης εσύ anytime scorer. Ναι. Τα χάνουμε και οι δύο. Ναι. Παρακάτω. Παναθηναϊκός Πανατολικός, το δίνουμε και οι δύο over. Ναι. Πάω Παζιάννα, εγώ το δίνω γκολ γκολ, εσύ 2-3 γκολ, το χάνουμε και δύο. Και δεν πιάσαμε τίποτα. Ναι. Κέρκυρα Λεβαδιακό, το δίνω 0-1 γκολ, εσύ το δίνει σκι. 1-1. Πανιόνιο Λάρισα, το πιάνουμε και δύο. Εγώ γκολ γκολ, εσύ over. Ωραία. ΑΕΚ Ολυμπιακό, το δίνουμε και οι δύο άσο. Το πιάνουμε, άρα πάμε καλά. Ναι. Και Ξάνθη Αστέρα Τρίπολη, εγώ το δίνω άντερ, εσύ το δίνει 0-1 γκολ. Α, σήμερα είναι αυτό. Ναι. Παντελίδη. Δεν πήγαμε κι άσχημα, ούτε και καλά πήγαμε. Εντάξει, μια μέτρια κατάσταση. Τε κομψή. Πάμε παρακάτω. Ωραία. Λοιπόν, συνολικά πόσο είμαστε τώρα, γιατί έχουμε ένα τραπέζι εμείς τέλος της χρονιάς. Κερδίζω 2-0. Τι 2-0 κερδίζεις? Συνολικά από την πρώτη αγωνιστική. 2-0, 2 αγωνιστικές, από την πρώτη αγωνιστική 2-0 κερδίζω.
Είσαι 2-0 απάνω. Ναι. Από εδώ και πέρα δηλαδή ψάχνω να βρω τι γίνεται. Άμα 2-0. Κερδίσω σήμερα θα πάει 3-0. Είσαι 2-0 απάνω. Ναι. Στο γεύμα δηλαδή, αν τελείωνε σήμερα, σε κέρναγα το γεύμα. Ναι. Πάει τελείωση. Παρακάτω, λέγε. Είσαι αναγόρια σιγά μου, ρε. Ναι. Γι' αυτό θα συναγωγήσω. Όχι, ναι. Λοιπόν, παραγωγική αγωνιστική. Εν αντιθέσει με την προηγούμενη που ήταν για κλάματα. Εντάξει. Είδαμε καλά παιχνίδια. Εγώ είδα και Ευρώπη. Είδα πολύ Ευρώπη. Ποιο είναι το καλύτερο παιχνίδι που είδες? Είδες Βαλένθια χτες το βράδυ? Όχι, είδα το United 3. Το 1-0 το δύσκολο. Με την ομάδα United, σου τη Southampton. Παρότι πόνταρα United, ναι. Η ομάδα μου την έβαλε στα δίχτυα. Την έβαλε στα δίχτυα, έβαλε δεύτερο φορ. Έβαλε τρίτο center back ο Μουρίνιο να το κλειδώσει. Γενικά πήρε μια νίκη η οποία. Τρίτο center back έβαλε ο Μουρίνιο. Ναι, δεν βάζει. Που δεν έβαλε. Είδε Αλέφαντο και Ραπτόπουλο. Όχι. Που δεν έβαλε. Είδε Ραπτόπουλο Αλέφαντο. Πάει τελείως. Που δεν έβαλε ο φίλος σου ο Κλοπ. Ναι. Ο φίλος μας ο Κλοπ. Ναι, ναι. Και κόντεψε μια πολύ εύκολη επικράτηση. Ναι. Μέσα στη Λέστερ. Ναι. Να το χάσει. Ευέλικτος ο Κουρούμπαγλας τη City. Πολύ ευέλικτος. Έπαιζε με 3 στόπερ την προηγούμενη Κυριακή. Σήμερα, χθες έβαλε 4. Ένα κόφτη, 2 εσωτερικούς μέσου, Σίλβα Ντεμπρόινε με ανάποδα πόδια, Στέρλινγκ 2 γκολ, Σανέ 1 γκολ, Αγκουέρο γκολ, διέλυσε την Κρίσταλ Πάλας. Θεωρώ ότι εντάξει, εάν πάρει. Είναι και ουραγός. Ναι, ναι. Θεωρώ αν πάρει City το πρωτάθλημα θα το πάρει με συνδυασμό πολύ καλού ποδοσφαίρου και τρίτου στόπερ. Δηλαδή ο Γκουαρδιόλα. Δεν την εμπιστεύομαι τη City. Ναι. Εντάξει, δεν την εμπιστεύομαι. Από πέρσι δηλαδή. Είδα τα μούτρα του Ρονάλντο. Περίμενε, ρε. Είδα τα μούτρα του Ρονάλντο. Από πέρσι, από τότε που έκανε ναι. αυτό. Ναι. Που ναι. ξεκίνησε πάλι και ζωγράφιζε. Ναι. Θα πω και κάτι προσωπικό. Από τη μέρα που δεν με πλήρωσε με τη Celtic. Ναι. Που το έπαιζα 7 συν. Ναι. Θυμάστε, το δώσουμε και στον αέρα. 3-2 έλυσε. Από το 3-3, από το 53. Και έλυσε 3-3. Ναι. Από εκείνη τη μέρα είναι αυτό που λέει. Να τη φάει λύκο και να είναι και μαύρο. Ναι. Δηλαδή τρομερή. Ενώ παραγωγικά. Μπροστά δημιουργικά, δηλαδή είναι καταπληκτική αδική στο ποτήρι. Αν δεν μπλοκάρει, μπορεί να πάρει το πρωτάθλημα. Ναι. Εντάξει, έχει θεματάκια. Είδα τον Ρονάλντο Σέντερ Φορ με τον Μπενζεμά Απόν, Λούκα Βάσκες και Ασένσιο. Πλέον εκεί παίζει, το έχω πει. Ναι, πλέον παίζει εκεί, αλλά κάτσε. Συμμετοχικό. Στάσου, ρε, δεν συμμετοχικό. Τσόγλανο είναι, άστο ρε. Όταν παίζει Φορ, παίζει με δεύτερο. Είπε τον Ξανθό, πώ το λένε, τον Μπέιλι. Παίζει δίδυμο με ρόμβο. Χθες έπαιξε 4-3-3 και ήρθε ο Ντεσιμπάλος, έβαλε 2 γκολ και τα μούτρα του Ρονάλντο ήταν θαρές και του σκότωσε στη μάνα, να πούμε. Τέτοιος ηλιάρης, τέτοιος εγωπαθής. Είδανε εκπληκτικό πανετολικό με μια πλευρά αριστερή, με κλέση ο Ρότσα, το δε στο μάτς. Ναι. Τι είναι. Με μια αριστερή πλευρά διέλυσε το 4-4-2 του φιλόδοξου και αισιόδοξου Παναθηναϊκού. Με τόσα προβλήματα εξακολουθεί το 4-4-2 με κάτι χαφ της πλάκας, ένα Σιλά, ένα Χίγερμαρκ, Κλάιν Μάιν, ένα Βιγεφάνες στην πλευρά, έναν Μούλουν Μούντ, μια τραγωδία, ένα Άλτμαν το οποίο τον έκανε σωστά αλλαγή ο Τζέιμς Μποντ, έβαλε τον Τσάβες μέσα γέρο, έπαθε θλάση ο Τσάβες. Ένας Παναθηναϊκός που λίγο τον νοιάζει το 2-0, εκείνο που τον νοιάζει είναι αν θα σωθεί σαν σωματείο. Εντάξει, εκείνο είναι το θέμα και εκεί θα φανεί πόσο μεγάλη και δυνατή είναι η Αθήνα, αν είναι τόσο δυνατή και κρατηθεί ο Παναθηναϊκός, ενώ ο Ηρακλής και ο Άρης πήγαν στα τάταρα. Άλλο θέμα. Τι είδες? Southampton, είπαμε, η ομάδα σου έχασε ένα 0. Ναι. Η οποία θα μπορούσε να πάρει αποτέλεσμα. Η οποία θα μπορούσε να πάρει αποτέλεσμα. Ναι. Μου άρεσε η εμφάνιση όμως. Σου άρεσε η εμφάνιση. Πάρα πολύ. Αυτό είναι κάτι το οποίο. Με έκανε και ναι. χαλάρωσα, γιατί ναι. δεν μου άρεσαν οι πρώτες εμφανίσεις. Ναι. Southampton είσαι εσύ, στην Αγγλία. Ναι. Ναι. Πόσα χρόνια είσαι Southampton στην Αγγλία? Δηλαδή από πότε είσαι Southampton στην από Αγγλία? Από τότε που έπαιξε ο Kevin Keegan στη Southampton. Από τότε που έπαιξε ο Kevin Keegan στη Southampton. Δηλαδή εσύ 5 χρονών είσαι Southampton, ας πούμε. Αυτό, ναι. 12 χρονών είναι Southampton. Πότε, πόσο χρόνο πήγε ο Keegan? Το 81 έπαιξε. Λόγω Keegan έγινε Southampton. Ναι, ναι. Προσωπολατρικά έγινε αυτό. Ναι, ναι, εντάξει. Και δεν μου άρεσε το ότι ναι. όλοι είχαμε αυτή την τεράστια προβολή τη Liverpool. Ναι. Απίστευτη προβολή. Το θυμάσαι κι εσύ. Ναι. Κάθε Σάββατο. Κάθε Σάββατο έπρεπε να δούμε Liverpool. Έπρεπε να δούμε Γκρόμπερ. Δηλαδή, εντάξει, ναι. αυτό το πράγμα ήταν. Εντάξει.
ψυχοφθόρο, κουραστικό. Ναι, σε κούρασε εσένα. Εντάξει. Όχι, δεν μ' άρεσε, ρε παιδί. Όλη την εκκλησία τα εξαπτέρυγα τα κρατούσε με βαριά καρδιά, να πούμε. Δεν έβλεπε τη λίγα. 80-82 έπεσε ο Σαββατοκύριακο. Μάλιστα. Εντάξει, 11 χρονών. 10-11 χρονών. Καλή ηλικία για να γίνει ομάδα. Εντάξει. Όταν ναι. Όλοι πέφτανε εκεί. Έβλεπε τον Κίγκαν και τον Χατζηπαναγκή στη Β' Εθνική εκείνη τη χρονιά. Ναι. Μοιάζανε και πολύ και παίξαν και μαζί ναι. Στην μεικτή κόσμο. Στην μεικτή κόσμο. Έπαιξε ο Χατζηπαναγκή στην μεικτή κόσμο. Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, τι είδα. Τι είδες. Είδα ένα μάγκα πανετολικό. Μάγκα πανετολικό. Εντάξει. Είδες μάγκα πανετολικό. Είδα ένα μάγκα πανετολικό. Ναι. Είδα μια διοίκηση που δεν ξέρει τι γίνεται και μιλάω για τη διοίκηση του Απόλλωνα Σμύρνης που απέλυσε το Μάζιο. Ναι, γιατί δεν έπρεπε να τον απολύσει το Μάζιο. Δηλαδή, τι δε... είχε δύο δοκάρια, έκανε ευκαιρίες. Ναι. Τι δεν έκανε καλά ο Απόλλωνα Σμύρνης. Πού δεν έκανε καλά, σε ποιο μάτσο. Στο παιχνίδι του Πλατανιά. Τι δεν έκανε καλά, ήταν αργός. Ήταν αργός. Ναι. Και φταίει ο προπονητής που είναι αργός. Τι φταίει. Δηλαδή, ένα αμάξι, άμα πάει ο ραλίστας και το τρέχει με 120, ενώ πρέπει να τρέχει με 300, δεν φταίει ο ραλίστας. Λοιπόν, αν τον μπουζί φταρεί, δηλαδή δεν φταίει ο ραλίστας για το μηχανικό που έχει. Τι, τι ρε κόκκινε, είναι ο Μάτζιος τώρα για Α-Εθνική. Πώς το βλέπεις το έργο. Δεν ήταν στον Πανιόνιο μια χαρά. Ήταν στον Πανιόνιο μια χαρά, απόδειτο που είχε ο Πανιόνιο. Ήταν ο Μάτζιος πιο από 3 χρόνια. Ποια ομάδα ανέβασε ο Μάτζιος πέρσι. Τον Απόλλωνα Σμύρνης. Τον Απόλλωνα Σμύρνης. Ναι. Πού με τα φύγει μετά. Με τον Μυροφορίδη μαζί. Πήγαινε ο Μυροφορίδη στα γλυκά. Έτσι την ανεβάζει και ο Θείος Μωσίμων. Άλλος πήγαινε. Α, εδώ πέρα ρε. Α, από άλλη ομάδα. Κάνατε πήγαινε. Το Μάτζιο προπονητή τώρα. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν. Έλα. Αϊτέ. Ο φίλος σου ο Κούγιας ναι. Απέλυσε και το Ματάισεν. Θα πέσει ο Κούγιας, εντάξει. Ρε φίλε, αυτό πράγμα είναι ασύλληπτο. Ναι. Μετά από δύο παιχνίδια λέει τι πρόλαβε να δείξει ο προπονητής και τον έδιωξε. Μετά από δύο χρόνια. Ναι. Τι δύο χρόνια, δύο χρόνια. Μετά από δύο παιχνίδια λέει. Δύο παιχνίδια. Τι πρόλαβε να δει. Είδε πώς. Ο ένας δεν του καθόταν γιατί ήταν ωραίο παιδί. Ναι. Και δεν θέλει να υπάρχει πιο ωραίος. Είναι και ζεμπρεμιά ο Κούγιας. Ναι. Λοιπόν, αυτός τώρα τι κακό έκανε. Ζηλεύεις τον Κούγια δηλαδή. Εγώ να ζηλεύω στον Κούγια, ναι. 67 χρονών. Εσύ 67 χρονών που ξέρεις πως θα είσαι αν ζεις. Αν ζω, ναι, πάντως σίγουρα δεν θα είσαι σαν τον Κούγια. Τι θες να πεις. Θα πω ότι ο Κούγιας είναι πολύ ωραίος άντρας. Και στα 67 του ενεργητικότατος και τα λοιπά. Ενώ εσύ 67 χρονών. Το λες εκπείρας λέει ότι είναι δεν το βλέπεις το. Τι εκπείρας. Έτσι βλέπουμε το στρατιωτικό παντελονάκι τώρα. Στρατιωτικό παντελονάκι. Ζηλεύεις τον Κούγια. Το ζηλεύεις τον Ρέμο. Τι να ζηλέψω. Ρε. Ξέρω ότι. Γιατί να μην το ζηλεύεις. Το Ρέμο το ζηλεύεις σίγουρα. Γιατί να το ζηλεύεις. Γιατί το ζηλεύεις. Για πες. Τι το κοιμάσαι το βράδυ, νομίζεις ότι είσαι τραγουδιστής και τραγουδάς και σε χειροκροτούν τα κοριτσάκια που κάνουν. Μπράβο τον άνθρωπο που είναι εξαιρετικός και πολύ. Μπράβο, αλλά το λες με βαριά καρδιά. Τι μπράβο. Όχι. Με βαριά καρδιά μιλάω για τον άνθρωπο ο οποίος έκανε πολλά άσχημα πράγματα στον Ηρακλή. Ναι, και αν ήσουν ευφυής άνθρωπος, θα έπαιρνε στο αεροπλάνο, θα πήγαινε στον Άμος, θα σε κερνούσε κανένα. Άσε ρε που είπες για τον Άμος και το κλείσανε. Από τη μέρα που το ανέφερες το κλείσανε, το ξέρεις. Καλά το κάνανε. Με νοιάζει εμένα. Γιατί αλλάζεις κουβέντα. Τι με νοιάζει εμένα. Είπες. Πείτε το Ρέμο να κάνει μια συναυλία εκεί να βρει κανέναν άραβα. Ναι. Και τη μέρα που το πες την άλλη μέρα έκλεισε. Όπου έχει καλό μαγάζι θα πάει ο Ρέμος. Τι ο Ρέμος του. Το Ρέμο ήταν που το έκλεισε δηλαδή. Πήγαινε τραγούδαγε. Δεν κάνανε αποδείξεις αυτή και τα λοιπά. Αναφέρω ναι. Ότι με το που ασχολήθηκες με το μαγαζί το έκλεισε. Μπράβο. Εντάξει. Ναι. Και αυτό σύμπτωση είναι. Σύμπτωση είναι. Σύμπτωση. Άλλη μια σύμπτωση. Άλλη μια σύμπτωση. Μάλιστα. Να πάτε να πείτε το Ρέμο. Μα συγχωρείτε που σε λέγαμε να γίνεις νυφούλα. Εντάξει. Αυτά είναι κακοήθειες. Όποιος μπερδεύεται με τα πίτουρα, έλα, τα έλα, ακούει αυτά. Έλα, κόκκινε, άσε. Τα ακούει αυτά. Άσε τώρα. Το γήπεδο δεν είναι εκκλησία. Θα ακούς και την Ελίκη και τη μαμά σου, θα ακούς και τα θεία σου και την οικογένειά σου και οτιδήποτε. Έτσι κάνεις εσύ στα γήπεδα. Έτσι είναι το γήπεδο. Έτσι, τι να κάνω. Δεν μ' αρέσει, ρε φίλε. Α, δεν σ' αρέσει. Δεν μ' αρέσει. Ο Παΐσιος έτσι έβριζε τα θεία στο Άγιον Όρος. Ο Γέροντας Παΐσιος πήγαινε στο γήπεδο. Δεν πήγε ποτέ. Όχι. Έχασε. Να το πει. Θα πας σου ρωτήσεις τον τάφο του και να τον πεις έχασες που δεν πήγες. Ναι, θα πάω από πάνω να συνονοηθώ με τον Παΐσιο. Εσύ σου ρωτήσεις, ναι. Εσύ ούτως ή άλλως εξοχήνεσαι. Πόσο πάει το κομποσκίνη εκεί πέρα. Το κομποσκίνη δεν χρειάζεται να πληρώσεις. Α, δεν χρειάζεται. Μόνο πάει να πάω. Δεν έχει είσοδο. Ούτε έξοδο. Ούτε έξοδο έχει. Μπαίνεις, βγαίνεις, δεν χρειάζεται να πάρεις τίποτα. Δεν χρειάζεται. Δεν είσαι υποχρεωμένος. Α, η κόρη εκεί πόσο. Λαδάκια έχει. Δεν είσαι υποχρεωμένος. Αν δεν κάστανα. Δεν είσαι υποχρεωμένος. Άμα θέλω να αγοράσω κάστανα. Μπορείς να κάνεις το σταυρό σου και να φύγεις. Χωρίς κάστανα να αγοράσω. Ούτε σκάστανα, ούτε μάστανα. Τελείως. Εντάξει, ας βλακίες. Ναι. Για μπάλα μιλάμε. Ναι, για μπάλα. Όταν πας στο γήπεδο είναι πολύ πιθανό να βρεις τη μάνα. Άλλο λέω για τη μάνα τώρα του Ρέμου. Λέω, αν ήσασταν έξυπνοι θα πηγαίνατε να βρείτε μια άλλη. Ναι, φίλε, εντάξει. Αλλά εσύ που είσαι έξυπνο. Εγώ αν ήμουν ερακλειδέας, δεν μου βόδι, θα πήγαινα στο Ρέμο να τον παρακαλέσω, ναι. Γιατί είναι ισχυρός. Μέχρι χτες πίστευα ότι ο Χρυστοδουλόπουλος θα είναι μόνο ο Μάκης. Πότε έγινε παίκτης αυτός ο άπαλος ο Γρηγόρη. Μάνο, τον αδικείς. Τον αδικείς πολύ τον Χρυστοδουλόπουλο. Δεν είπαμε ότι είναι υπεκτάρα. Αλλά τι τον άδικησε ο Χρυστοδουλόπουλος. Ο Χρυστοδουλόπουλος πριν δύο χρόνια. Αδική το Χρυστοδουλόπουλο. Ναι, πριν δύο χρόνια ο Χρυστοδουλόπουλος ένας μένα δεν μπορούσε να πάρει. Το σώμα του, γιατί ναι. Άμα το δεις, γιατί άμα το δεις το σώμα του, έγινε ράμπο. Που σημαίνει ότι δούλεψε πάρα πολύ στο θέμα ενδυνάμωσης.
Πρώτον. Δεύτερον, δούλεψε πολύ στο θέμα ταχυδύναμης. Όπως... Ιταλία. Πάσε ρε, περίμενε, δεν ξέρω όπου και να πήγε. Μεγάλη σχολή. Όπου και να πήγε. Καμπιονάτο, ρε, όπου και να πήγε. Καμπιονάτο, πήγε και βελτίωσε ατομικά την κατάστασή του. Εννοείται. Πάρα πολύ ωραία. Μπράβο του. Όπως τη βελτίωσε εδώ στην Ελλάδα ο Πέλκας. Που εχθές ήταν. Ποιον βγάλανε MVP. Καλύτερο, αυτό μου βγάλανε. Αυτό βγάλανε, μπράβο. Αυτό ήταν ο MVP. Και διαφωνήσανε και όλα και στραβώσανε που τον έβγαλε. Ποιο το. Ποιος, ο κόλμο, στραβώσανε που τον έβγαλε. Φυσικά και δεν έπρεπε να τον βγάλει. Και φυσικά έπρεπε να βάλει ένα χάφ εκεί τον Κάτσε. Πάλι ήταν άλλαντάλλον η διαχείριση του μάτσα. Άφησε έξω, εκτός αποστολής, Κάνια, Κάτσε. Άφησε. Ναι, 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 Κάνια. Κόφτε, ναι. Άφησε. Εντάξει. Δεν ξέρω πώ θα γίνει. Ήταν τυχερό. Ήταν τυχερό. Μάλλον. Σε αυτούς τους γκρινιάριδες, τους παοξίδες που λένε μα και τα λοιπά. Χθες ο ΠΑΟΚ είχε ένα φαινόμενο το οποίο για μένα δίνει πολλά κύματα αισιοδοξίας πάνω στην τακτική. Έπαιξε καλή μπάλα κατά διαστήματα. Ποιο σταμάτα ρε κόκκινε. Αυτή η υπέδου κλείστηκε και ο ΠΑΟΚ δεν έφαγε στην πλάτη του κόντρα. Ούτε μία επίθεση. Αν θυμάμαι καλά, ένα καλό σουτέρ έχουν στα χάφ όπως το λένε τον Κοζορώνη, καλά ποδάρια. Έκανε. Έπιασε ένα πολύ ωραίο σουτ και ήταν πολύ μεγάλη. Μεγάλη δεν ήταν, ήταν πολύ καλή απόκριση. Ουσιαστική. Πολύ καλή απόκριση του Ρέι κάτω από στη δεξιά του γωνία χαμηλά. Δεν έφαγε δηλαδή από τον Γαριφαλιά κόντρα επίθεση. Δεν έφαγε από τον Κοζορώνη κόντρα επίθεση. Δεν έφαγε από κανέναν χαφ κόντρα επίθεση. Ο Πας Γιάννενα ήταν εκπληκτικός μεσοαμυντικά και ανύπαρκτος επιθετικά. Mm. Δηλαδή, τι δεν, σημαίνει. Δεν του επέβετρεψε ο ΠΑΟΚ ή δεν ήταν καλός ο Πας Γιάννενα. Δεν με νοιάζει. Όχι, το συμπέρασμα, το συμπέρασμα, είναι, το συμπέρασμα είναι ότι ο Ελκαντούρη και ο Μαουρίτσιο, ναι, σαν χαφ, δεν φάγανε στο κατακτητικό παιχνίδι του ΠΑΟΚ επίθεση. Κόντρα επιθέσεις. Γιατί ο ΠΑΟΚ ήταν στα 40 μέτρα, 45 μέτρα και δεν έβγε ποτέ στα 60-65 μέτρα. Πρώτον. Και δεύτερον, εγώ τον Μπέλκα πρώτη φορά τον βλέπω σε τέτοια κατάσταση. Δηλαδή. Να παίρνει την μπάλα να μπαίνει κάθε. Εξελίσσεται δηλαδή καλά. Πρώτη φορά τον έχω δει με καλά πόδια, δηλαδή βελτιωμένα πόδια και σκοράρει. Τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει ότι ο Πέλκας αυτή τη στιγμή είναι ο πιο φορμανισμένος παίκτης του ΠΑΟΚ σήμερα. Και το παιδί όταν βγήκε στην αλλαγή και τα λοιπά ήταν χαρούμενος γιατί έδειξε ότι... Έδωσε πράγματα. Ναι. Από εκεί και πέρα έχουμε το Λιμιό ο οποίος και αυτός είναι ο δεύτερο βιολί στα εξτρέμ και έχουμε δύο βαλούχες. Δύο βαλούχες από δεξιά, ο Μακ και ο Βιερίνια. Ο Βιερίνια. Σταμάτα ρε κόκκινε. Σταμάτα ρε κόκκινε. Γιατί ο Βιερίνια. Εμπάθεια. Δισκοπάθεια έχει στο μυαλό εσύ. Τι εμπάθεια. Σου μιλάω για Πέλκα Πεχταρά. Σου μιλάω για Ελκαντουρί και Ελμαουρίτσι, οι οποίοι όσο, παίζει, όσο περνάει ο χρόνος, στάσε άσε μας να μιλήσουμε μόνο με τους χορηγούς. Τέλος και τέλος. Ας περιμένουν ένα λεπτό. Δείχνουν ότι δεν φάγανε κόντρα από τον, από τον Μπας Γιάννενα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Okay. Μπροστά τους περιμένω και τους δύο. Τον ένα ιδιαίτερα. Βελτιώνεται. Δεύτερον. Τρίτον, για τον Μακ ή για το γεροκομείο, ο Δε Βιερίνια σε όλο το παιχνίδι έκανε μία φάση η οποία πρέπει να γίνεται για το 1,5 εκατομμύριο που παίρνει, έκλεισε προς τα μέσα και σούταρε. Έφυγε ελάχιστα. Τα άλλα Βιερίνια απ' έξω, σε ντρούλες, άσταρε. Άσταρε, σε ντρούλες και πάρε σαν το μάτος που τσεντράρει αυτά αλλού. Πρώτον, στάσου 15 Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Πάρε μπρος, πάρε μπρος, σε παρακαλώ, μην με κρεμάσεις τώρα. Τα έφαγε τα ψωμιά του φιλαράκι. Τώρα θα σου πω τι θα κάνεις για να το ξεφορτωθείς οριστικά. Παίρνεις την άδεια κυκλοφορία στο χέρι. Τηλεφωνείς στο 18133 για οριστική διαγραφή και κερδίζεις και μετρητά. Αφή Κωνσταντινίδη και οριστική διαγραφή του παλιού σου αυτοκινήτου αμέσως και στην καλύτερη τιμή. Πάρε τηλέφωνο στο 18133 ή μπες στο axa.gr. Με κάπα σίγμα, έτσι. Κάτι απίθανα πολύχρωμο συμβαίνει δυτικά. Νέο κατάστημα Κοσμάοχλου στον Εύωσμο. Το μεγαλύτερο κατάστημα για διακόσμηση και ανακαίνιση. 1100 τετραγωνικά αφιερωμένα στο χρώμα. 1100 απίθανες εφαρμοσμένες ιδέες για να δεις και να επιλέξεις. Αναζήτησε τη νέα βεντάλια Global της Vitex με τις 1320 διεθνείς τάσεις της αποχρώσης και εμπνεύσου. Βάψε ό,τι θες μόνο με Vitex. Με ποιοτικά χρώματα μέγιστης αντοχής και στο νέο κατάστημα Κοσμάοχλου. Νέο κατάστημα Κοσμάοχλου. Ιθάκης 62 με Αντώνη Τρίτσι στον Εύωσμο και Φιλίππου 74 στο κέντρο. Εθνικής Αντίστασης 82 Φίνικας. Άντε ρε Μάκη, θα τελειώσουμε καμιά φορά με αυτό το μπάνιο. Σύριαλ έχει καταντήσει.
Εμστάλε Γαθάνο μου, πάμε στο Φτίκα να γίνει το μπάνιο όπως το θέλεις και στην ώρα του. Φτίκας, πλακάκια και είδη υγιεινής από τις μεγαλύτερες ισπανικές και ιταλικές εταιρείες. Με δωρεάν τρισδιάστατο σχεδιασμό και δωρεάν μεταφορικά στην ώρα τους. Φτίκας, πλακάκια και είδη υγιεινής. Απόλλωνος 3739 κάτω Τούμπα, πάνω από τον κήπο του Καλού. Τηλέφωνο 2310 905 503. Και στο πλακάκι κόλλα. Όχι, άρπα κόλλα. Η αλαζονία μπορεί να είναι θανάσιμο αμάρτημα. Αλλά δεν φταίς εσύ που ο καφές σου από τα 7-7 είναι από κόκκους καφέ 100% αράμπικα και είναι τόσο μα τόσο τόσο. Stop! Μη γίνεσαι αλαζόνας. Ο εξαιρετικός καφές στα 7-7 δεν δίνει μόνο σε σένα, αλλά δίνει σε όλους μια θέση στον παράδεισο της απόλαυσης. Καταστήματα 7-7 παντού σε όλη την πόλη. Ο καθημερινός σου προορισμός για καφέ, χορταστικές σαλάτες και φρέσκα χειροποίητα σάντουιτς. 7-7. Taste like heaven. Η Άννα είναι δασκάλα. Δεν δουλεύει σε σχολείο. Δεν βάζει απροειδοποίητα διαγωνίσματα. Αλλά είναι δασκάλα. Δεν σηκώνει κανέναν στον πίνακα, ούτε δίνει μελέτη για το σπίτι. Κι όμως είναι δασκάλα. Η Άννα είναι μόλις 18 χρονών και πρωτοετή στη νομική. Αλλά είναι δασκάλα. Γιατί για να πετύχει στο πανεπιστήμιο, παρά τις δυσκολίες, μας δίδαξε τι πάει να πει θέληση. Είμαστε δίπλα σε εσάς που δίνετε μάθημα ζωής σε όλους μας. Με 40 υποτροφίες των 15.000 ευρώ και μία υποτροφία των 20.000 ευρώ σε πρωτοετής φοιτητές με κοινωνικές και οικονομικές δυσκολίες. Πρόγραμμα υποτροφιών COSMOTE. Δήλωσε συμμετοχή μέχρι 2 Οκτωβρίου στο cosmote-scholarships.gr. COSMOTE. Ο κόσμος μας, εσύ. Στον δικό σου καφέ, βλέπεις το μέλλον. Αν όχι, έλα στα καταστήματα Φορόλ και διεκδίκησέ το. Νέος μεγάλος διαγωνισμός με μία ετήσια και 10 εξάμηνες υποτροφίες στο ΙΕΚ Α και άλλες 2 επιδοτήσεις διδάκτρων στο Mediterranean College. Απλά παίρνεις τον καφέ σου από τα καταστήματα Φορόλ, συμπληρώνεις την ειδική φόρμα με τα στοιχεία σου και που ξέρεις, ίσως να είσαι ένας από τους μεγάλους τυχερούς. Μόνο στα καταστήματα Φορόλ με κάθε καφέ στρώνεις το μέλλον σου. For all coffees, for all dreams. Λε φίλε, αν GPS θέλεις να βάλεις, Μεϊμάλης. Τέρμα το Μεϊμάλης. Τώρα μεγάλωσα και έγινε Μεϊμάρης. Και ο Μεϊμάρης μεγάλωσε. Κατέβηκε και στο κέντρο και έχει και action κάμερες και ρολόγια GPS για τρέξιμο και drones. Ραδιοεπικοινωνίες Μεϊμάρης. GPS, βυθόμετρα και πολλά καινούργια προϊόντα τώρα και στο κέντρο Ακελάκη 3. Στισικές Ελπίδος 34, τηλέφωνο 634-513 και στο www.meimaris.com. Μεϊμάρης. Εντάξει. Δεκαήμερο Flash Sales στην Πορσελάνα. 20 με 30 Σεπτεμβρίου ανάβουν τα flash σε αμέτρητα προϊόντα. Flash sales και ήδη χαμηλές τιμές πέφτουν κι άλλο. Με δωρεάν μεταφορά και έως 12 άτοκες δόσεις. Flash sales Πορσελάνα. Ενημερωθείτε στο ανανεωμένο porcelana.gr. Ναι, 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 παιδιά. Καλοκαιρινό tour στα Φρέτζιο. Καθημερινά, ναι. Μαζί μου δροσερές παρουσίες. Η Φουντελίνα, η Νοναμπέλα, η Στρασιατέλα, το φιλαράκι μου ο Σοκοβατόμουρο και. Παιδιά, μπάστα με τα φλας. Λιώνει ο θείασος. Φρέτζιο. Αυτό το καλοκαίρι, βουρ για tour στα Φρέτζιο. Φρέτζιο. Παγωτά για καλομαθημένο. Κυρίες και κύριοι, η Καλόε, η γνήσια ελληνική αλόη, τώρα και με εκχύλισμα μαστίχας χείου, που βοηθάει στο φούσκωμα, στις καούρες, στη δυσπεψία, στο έλκος και στη γαστροϊσοφαγική παλινδρόμηση. Ενώ σε συνδυασμό με την αλόη, συμβάλλει ακόμη πιο δραστικά στην αποτοξίνωση, στη μείωση της χοληστερίνης, στη ρύθμιση του ζαχάρου, στην καταπολέμηση των πόνων στις αρθρώσεις. Αποκτήστε τα 2 λίτρα Καλόε μόνο με 45 ευρώ και τα 2 λίτρα φράουλα ή λεμόνι. Η μαστίχα χείου μόνο με 50 ευρώ. Μαζί μια κρέμα προσώπου ή μια αναλγητική κρέμα δώρο αξίας 20 ευρώ. 23-12-200-500. Τηλεφωνήστε τώρα. Τι έγινε πάλι, ρε Βόδαρε? Έχασα τα κλειδιά από το αυτοκίνητο, ρε Κώστα. Αμάξι, έχει κουβά? Όχι, ρε, από το καλό. Για καλό αυτοκίνητο ήταν μούτρα, ρε Χαϊβάνι. Δελφών 101 και μπότσερ η γωνία. Πετκανίτσα! Πετκανίτσα. Κλειδιά, κλειδαριέ, λουκέτα, χρηματοκιβώτια. Κλειδιά, immobilizer με τηλεχειρισμό ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Κλειδαριέ θωρακισμένη πόρτα τελευταία τεχνολογία. Τηλεκοντρόλ γαραζόπορτα πάρκινγκ. Μπαταρίε για τηλεκοντρόλ και πάση φύση σε επισκευέ κλειδαριών, αυτοκινήτων, ακόμα και όταν δεν παίρνει μπρο. Πετκανίτσα. Δελφών 101 και μπότσερ η γωνία. Με τηλέφωνο το 852 727. Διατίθεται και χώρος
στάθμευσης. Μόνο ATM δεν ανοίγει. Νέο κατάστημα Lidl στον Εύωσμο. Με αναβαθμισμένους χώρους, εξελιγμένες υπηρεσίες και φυσικά χαμηλές τιμές Lidl. Αυτή την Πέμπτη, 28 Σεπτεμβρίου, από τις 8 το πρωί, σας περιμένουμε στα εγγένεια του καταστήματος Lidl Εύωσμου, Μακεδονίας 60, για να γιορτάσουμε μαζί με καφέ, γλυκά, γευστικές δοκιμές και πολλή μουσική από τον DJ. Lidl. Κάθε μέρα αξίζει. Μετρόπολης 95,5. Όλα τα σπορ παίζουν εδώ. Εδώ είμαστε και μαζί μας ο Κλειδαράς, ο οποίος ξεκλείδωσε την άμυνα του Ολυμπιακού χτες για λογαριασμό του Μελισανίδη και του Χιμένεθ. Και ποια άμυνα? Του Ολυμπιακού. Του Ολυμπιακού η πόρτα είναι αμπάρι ανοιχτό. Τι ξεκλείδωσε? Ξεκλείδωσε λοιπόν στο δεύτερο ημίχρονο και πέτυχε η ΑΕΚ 3 γκολ. Αυτός είναι σε άλλο κόσμο. Ούτως ή άλλως είναι σε άλλο κόσμο, δεν πειράζει. Αν θέλετε να ξεκλειδώσει και τη δική σας, αν έχετε πρόβλημα με κλειδιά, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, 85-27-27, ενώ πάτε τηλεφώνου 101 και Μάρκου Μπότσα Ριγωνία για να βγάλετε κλειδιά Immobilizer. Για να παντρεύουμε το χορηγό με το παιχνίδι. Τώρα σε απαντρέψει, τώρα ατυχείς το πάντρεμά σου. Για σένα. Λάθος κουμπαριό έκανε. Ατυχές λέγεται. Εξάλλου τα κουμπαριά σου. Ατυχές λέγεται. Ατυχέστατο. Στο ντέρμπι. Ποιο ντέρμπι, έχουμε ΠΑΟΚ, κάτσε στο ντέρμπι. Στο ντέρμπι. Έχουμε ΠΑΟΚ ακόμα. Λέγει για ΠΑΟΚ. Έχουμε ΠΑΟΚ ακόμα. Λέγει για ΠΑΟΚ. Λοιπόν, κοίταξε. Ο Μάτος βρίσκει τα πατήματά του και δίνει πολύ μεγάλο πλάτο στον οποιοδήποτε δεξιό εξτρέμ. Αυτά τα εμπάθεια με Βιερή είναι αυτά τα αφήσει κατά μέρο κομμουνιστή τη πλάκα, εσύ. Εγώ. Ναι, εσύ. Να ξέρει ότι κάποιο όταν αμείβεται με 1,5 εκατομμύριο το χρόνο πρέπει να κλείνει μέσα και να σουτάρει όπω έκανε ο Πέλκα. Αυτό είναι το παιχνίδι που πρέπει να κάνει ο εκάστοτε πρώτο βιολί στην ομάδα. Όχι να κρύβεται έξω από τη γράμμη και να κάνει σέντρες. Θα πηδήξει ο Μπρίγιοβιτς. Ο δε Πετράκης, ο οποίος ήταν μόνο στην άμυνα καλός, δεν βγήκε ποτέ μπροστά. Είχε ένα πολύ καλό σέντερ μπακ, ο οποίος θα παίξει μπάλα με υποπροϋποθέσεις. Έχει μια δικαιολογία ο Πετράκης. Περίμενε. Καμιά δικαιολογία δεν έχει, έχει ο Πετράκης. Καμία. Καμία, μπορώ δεν, καμία δικαιολογία μπορώ δεν έχει. Μπορώ να σου πω. Για πες μας, ποια δικαιολογία. Το παιχνίδι της Τετάρτης το είδες? Ποιας Τετάρτης? Πανιώνιος Παζιάννα. Τετάρτη, Δευτέρα ναι. Έπαιζαν. Ποια Δευτέρα? Το κύπελο, λέει. Το κύπελο. Ναι. Η Τετάρτη, η Πέμπτη. Ναι, τι, ό,τι. Επειδή έχανε ένα 0, ναι. Βγήκε μπροστά και είχε πολλά τρεξίματα. Ναι, και. Πιθανόν η ομάδα να είχε. Τι είπα, κουράστηκαν τα παιδιά. Πιθανόν. Λέρε, φίλε, πιθανόν. Ναι, λοιπόν, δεν λέω ότι είναι απαραίτητο. Μια ομάδα που παίζει 5-3-2, όταν χάσει την μπάλα βγαίνει. Και όταν έχει να αντιμετωπίσει Καντουρί και Μαουρίτσιο στα χαφ, εντάξει και ένα Βιερίνη ο οποίος είναι γέρος για να γυρίσει πίσω. Δεν το έκανε. Κοζορώνης, Λίλα και Καρουφαλιάς, Γιάκος και Χαλκιαδάκης ήταν για κλωτσιές. Ο Λίλα, ο Κοζορώνης και ο Καρουφαλιάς ήταν μόνο για την άμυνα. Εκείνο το οποίο έκανε πολύ καλά αμυντικά και δυσκόλυψε τον ΠΑΟΚ ήταν, έβαλε τον Μπουκουβάλα αριστερό back half με δεξί ποδάρι να κλείσει το Βιερίνια το κλείσιμο. Γι' αυτό ο Βιερίνια δυσκολεύτηκε και έκανε ένα μόνο μια πολύ μεγάλη κίνηση στο παιχνίδι. Που ήταν φοβερή, αν έμπαινε γκολ θα ήταν καταπληκτικό, ήταν ωραία φάση. Το δε άλλο το κομμάτι το οποίο ανοίξτε τα στραβά σας εκεί στον ΠΑΟΚ, γιατί στραβωμάρα έχετε. Έχει ένα center back αυτός ο Παζιάννα που λέγεται Μαυροπάνος. Είναι 20 χρονών, 1,97. Αυτό το γαϊδούρι λοιπόν έπιασε κοντά τον Μπρίγιοβιτς και τον εξαφάνισε. Μια κεφαλιά του πήρε μόνο στο 44. Και η μπάλα πήγε στο δοκάρι. Μια ωραία κεφαλιά. Φοβερή κεφαλιά. Μόνο στο κεφάλι είναι ο Μπρίγιοβιτς. Εκείνο είναι. Χαμηλά είναι ανάπηρος. Ψηλά είναι κίνδυνος θάνατος. Του βάλε λοιπόν κοντά τον τρίτο στόπερ, τον Μαυροπάνο. Δείτε τον αυτόν. Και είναι τόσο δυνατό παιδί, τόσα προσόντα. Μπαλίτσα πολύ δεν ξέρει αν την κατεβάζει κτλ. Αλλά αν του κάνετε λίγες ταχύτητες και του κάνετε λίγο ταχυδύναμη και τον πιάσουν αυτοί οι κολογυμναστές εκεί που παίρνουν 50 ευρώ την ώρα για να σε βελτιώσουν και σε βελτιώνουν, θα τον πάτε εκεί πέρα και κοιτάξτε στον ΠΑΟΚ, πάρτε κάνα τέτοιο center back, μετά δώστε τον στον ατρόμητο δανεικό. Αυτός λοιπόν διέλυσε τον Πρίγιοβιτς. Θα μου πεις πώς έβαλε τον κόλο Πρίγιοβιτς. Δεν είναι κόκκινε. Σε ρωτάω ρε κόκκινε, το μάτς το είδες. Ναι, από πάσα του μάτος. Βρε, ποια σα πάσα του μάτω, τι έχει αυτό το παιχνίδι για να βάλει τον κόλο πρίγιο, τι έχει γίνει. Μέσα στην περιοχή, ρε. Ποια μέσα στην περιοχή. Πάτησαν περιοχή. Ποια πάτησαν περιοχή. Από δεξιά. Άστο να πάει στο διάλογο. Δηλαδή, δεν έγινε αυτό. Σταμάτα λίγο. Δεν έγινε αυτό. Άσε, τι έγινε, για πες μου. Θα σου πω ότι. Μη φωνάζει. Γιατί δεν ξέρει τι έγινε. Δεν ξέρω τι έγινε. Όχι.
Επειδή δεν το βλέπει το μάτς. Όχι, δεν το είδα. Υπάρχει μια λεπτομέρεια στο μάτς. Εκεί που μιλάει, θυμάται ξαφνικά κάτι. Δεν θυμάμαι κάτι. Κοίταξε εδώ την όλα. 200 σελίδες σημειωμένες. Και επειδή. Τι έκανες, κάνε μελέτη για φάρμακο για τον καρκίνο, τι έκανες. Γιατί εσύ που έκανες μελέτη για αυτό, τι έκανες. Τι δεν έκανες. Πήρες τα λεφτά από το χρυσό και. Εγώ πήρα λεφτά. Εμούλοξες να πούμε. Σε όποιον πήρες λεφτά. Από όποιον θέλω παίρνω λεφτά. Εγώ δεν κάνω το παλικάρι. Αυτό δεν λέγεται παλικάρι, λαμόγιο λέγεται. Έλα που θα μιλήσει για λαμόγια. Άσε από τώρα μην ανοίξω το στόμα μου. Δεν θέλω να τα ανοίξω το και στόμα. Και το στόμα σου. Ναι, άσε να μην χαλάσω γιατί έχω και κούφιο δόντι. Θα βρωμήσει ο τόπος. Λοιπόν, τραυματίζεται ο στόπερ που πιάνει τον Μπρίγιοβιτς. Ο Μαυροπάνος βγαίνει έξω. Και στο δίλεπτο που βγαίνει, γίνεται η σέντρα και είναι αφύλακτος ο Μάγκας, ο Μπρίγιοβιτς και κάνει τον γκολ. Αυτό είναι θετική συγκυρία για το που πάει το πρωτάθλημα, που ο Ολυμπιακός δεν το παίρνει. Αυτό θέλω να πω, αυτή η συγκυρία. Σου δείχνει και τα άστρα, σου δείχνει και τη ροπή, σου δείχνει και την τάση που πάει το γεγονός. Ένας Παζιάννενα κλεισμένος πίσω δεν βγαίνει ποτέ μπροστά. Βγαίνει ο Μαυροπάνος δύο λεπτά που τον έχει σβήσει τον Μπρίγιοβιτς. Το κάνει ο Μπρίγιοβιτς στη σέντρα που πάει στο κεφάλι του στο πρώτο δοκάρι. Ο Ολυμπιακός δεν βλέπετε. Η ΑΕΚ τη βγήκε η ψυχή και έρχομαι εγώ και λέω: αν δεν πάρετε φέτος αυτό το πρωτάθλημα, πότε θα το πάρετε. Με ΣΥΡΙΖΑ επάνω και με ΕΠΟ δικιά σας. Είμαι γραμμένο. Και με καλή ομάδα. Και με Ολυμπιακό για γέλια. Και με ΑΕΚ παλεύετε. Πότε θα το πάρετε. Είστε φαβοροί για το πρωτάθλημα. Φέτος αν το πάρετε είναι καλά. Μετά ήρθε η Νέα Δημοκρατία, αγδανακούκουρτα. Φέτος. Ποιος θα έρθει η Νέα Δημοκρατία. Πώς το πες. Ξέρεις και την επόμενη κυβέρνηση. Εσύ δεν το ξέρεις ότι θα βγει η Νέα Δημοκρατία. Εσύ τι λέτε, θα ξαναβγεί ο Τσίπρας. Από πού προκύπτει. Από ότι είναι 10 πόντους πίσω. Τι θα κάνει. Καλά, μου φαίνεται είσαι εκτός πραγματικότητας. Για πες μου, ποιος θα βγει. Εγώ δεν ξέρω ποιος θα βγει. Θα βγει, αλλά μιλάς. Τι θα κάνει. Μίλα κανονικά. Τι δεν ξέρεις ποιος θα βγει. Κάνει κάτι καινούριο. Πώς δεν ξέρεις ποιος θα βγει. Αυτό που ξέρω σίγουρα είναι ότι τη μία μέρα όλοι ψηφίσανε όχι. Ναι. Ότι του το έκανε ναι και πήγαν και το ξαναψηφίσανε. Μάλιστα. Οπότε να σου πω ότι ξέρεις θα βγει αυτός ή εκείνος, μην παίρνεις όρκο. Όταν γίνουν οι εκλογές λοιπόν και βγει η Νέα Δημοκρατία, ο ΠΑΟΚ θα έχει θέματα με τον Ολυμπιακό. Τώρα που ο Ολυμπιακός είναι έξω από διαιτησία, έξω από καλή ομάδα, έξω από το κόμμα, έξω από την ΕΠΟ, πάρτε το. Ευκαιρία είναι. Θες να μιλήσουμε για τον ντέρμπι λίγο. Ναι, να μιλήσουμε. Λοιπόν, μεγάλη μαγιά του παίκτη, πώς λέγεται αυτός που έκανε το πλάγιο out. Ποιος έκανε το πλάγιο out. Ναι. Ποιο πλάγιο out. Στον γκολ του Ολυμπιακού στο 0-1. Ποιο γκολ πλάγιο out. Δεν κατάλαβα. Τι με λες. Δεν θυμάμαι. Τι γκολ του Ολυμπιακού. Για να κάνει ο Μάρης αυτό το ωραίο πλασέτη λόμπα πάνω από τον Ανατοφλέκα τον Ανέστη. Ναι. Κάποιος παίκτης στο Ολυμπιακού έκανε πολύ γρήγορα από την εκτέλεση πλάγιο out. Και τι πάμε. Το δώσουμε κανένα αυτό που σου λένε δημοσιο, στο δημόσιο διοργανωτικό. Αυτό ρε φίλε είναι δείκτης υψηλής ποδοσφαιρικής ευφυΐας. Όχι δεν είναι ευφυΐα. Είναι ταχύτητα αυτό. Ευφυΐα δεν είναι καθόλου. Το να παίξεις γρήγορα δεν είναι ευφυΐα. Είναι γρηγοράδα. Πάρα κάτω. Δεύτερον. Τον ακούω για διαιτησία, με κάνει πραγματικά χαμογελάω. Για μπάλα μιλάμε, άσε τη διαιτησία, για μπάλα μιλάμε. Εγώ σχολιάζω τα πάντα. Εσύ τι σχολιάζεις. Τον ακούω για διαιτησία, πραγματικά είναι κάτι το οποίο είναι αστείο το λιγότερο. Ποιος έπαιξε διαιτησία. Όχι, λένε από τον Ολυμπιακό. Τι είπαν οι εφημερίδες του υποσκήμενου στον Ολυμπιακό, ότι αδικηθήκαν από το Σιδηρόπουλο. Εγώ το λέω το μοναδικό λάθος του Σιδηρόπουλου είναι που δεν απέβαλε το Ρωμάο. Ναι. Που τον έβγαλε κίτρινο. Ποιες εφημερίδες του Ολυμπιακού. Κλαίνε. Κλαίνε, ναι. Λοιπόν, όπως έκλεγαν εδώ τα σπορ και οι δικοί μας παλιά, κλαίνε και αυτοί τώρα. Κλαίνε ποιος ο αδύνατος. Άστος να κλαίνε. Άστος να κλαίνε. Όπως κοροϊδεύα τους παοξίδες εγώ που κλαίγανε, κοροϊδεύω και τους Ολυμπιακούς. Άστος να κλαίνε. Δεύτερον, ο Ολυμπιακός πάει για πογέτη Ήβιτς. Δεν ξέρω, έκλεισε κανένας. Δύο ήταν οι υποψήφοι προπονητές. Μέρες το λέω τώρα εγώ αυτό. Από ό,τι μαθαίνω, θα πάει στο Τωρίνο. Ποιος? Θα πάει στο Τωρίνο να παίξει τη Γιουβέντους με Νικοπολίδη. Τον Νικοπολίδη, προπονητή. Ο Νικοπολίδης και κεδιάζει. Θα μπει στα πόδια και θα αρχίσει να κεδιάζει. Θα αρχίσει αρετάρι. Είναι κεκές ο Νικοπολίδης. Κεκές δεν είναι. Πώς κάνει για προπονητή ένας που είναι κεκές. Είναι κεκές. Δεν είναι κεκές. Το αρχίζει. Τι, δεν είναι κεκές. Δεν τον έχει ακούσει. Δεν τον έχει ακούσει. Εσύ μπορεί να κεκεδίζει. Εγώ δύσκολα κεκεδίζω. Τώρα τι κάνει. Θα πάει με τον κεκέ. Α, πάει με τον κεκέ. Πάει με τον κεκέ στο Γιουβέντους. Α, πάξει το τάλιρο και εκεί. Ο κεκέ. Πάει με τον κεκέ. Με την άμυνα που δεν υπάρχει. Ωραία, στην άμυνα που δεν υπάρχει. Με την άμυνα που δεν υπάρχει. Α, ποιο... ναι. Κινδυνεύει να σπάσει το 7-0. Όχι. Γιατί. Δεν κινδυνεύει να σπάσει το 7-0. Θα κάτσει πίσω από τη σέντρα. Εκείνο το οποίο έχω να πω εγώ. Και θα μαρκάζει. Στάσου λίγο, ρε, περίμενε. Εκείνο που έχω να πω εγώ. Είναι ότι είστε κατάπτυστοι στον Ολυμπιακό που στοχοποιήσατε τον καπίνο. Δηλαδή, τρώτε τον προπονητή, καλά κάνετε γιατί δεν αξίζει σε αυτό το μέτριο υλικό
αυτός ο προπονητής θέλει ένα προπονητή να το προφυλάξει το υλικό και όχι να το ανοίξει το πέλαγος, πρώτον. Και δεύτερον, απαγορεύεται να στοχοποιήσει τον τερματοφύλακα, ο οποίος φταίει βέβαια στον γκολ που το έφαγε κάτω από τη μασχάλη. Έσωσε άλλα τέσσερα βέβαια. Ήταν σε καλή κατάσταση ο Καπίνο. Και θέλετε τώρα να ρίξετε ευθύνες και στοχοποιείτε τον Καπίνο. Αυτό είναι αλητεία, Ολυμπιακή. Ο Καπίνο μάλωσε με τον Έγκελς. Ποιος μάλωσε? Με τον Έγκελς. Και εγώ μάλωσα μαζί σου. Με έβγαλε ο Ανδρώνης έξω στον δρόμο να πουλάω τυρόπιτες. Τον παρέμει. Στείλαν στην ΚΑΠΑ 20. Ποιο στείλανε? Τον στείλαν στην ΚΑΠΑ 20. Γιατί τον στείλανε στην ΚΑΠΑ 20? Γιατί για πειθαρχικό παράπτωμα. Τι έκανε δηλαδή? Πλακώθηκε με τον Έγκελς. Ο Έγκελς που είναι? Προφανώς φταίει ο Καπίνο. Ο Καπίνο φταίει. Προφανώς, δεν ξέρω. Και τον στείλαν στην ΚΑΠΑ 20. Ναι. Τι λένε, φίλε. Μεγάλη υπόθεση. Δηλαδή αν μάλλον ο Καπίνο με τον Έγκελς. Και δεν τα έτρωγε τα δυο τα γκολ. Θα το στέλνα στην ΚΑΠΑ 20. Δηλαδή, σε ποιο γκολ φταίει ο Καπίνο, για πες μου? Στο πρώτο μπορεί να φταίει. Στο ποιο? Στο πρώτο μπορεί να φταίει. Στο πρώτο? Ναι. Που είναι από κάτω από το μασχάλι του. Ναι. Στο πρώτο μπορεί να φταίει. Ναι. Στο δεύτερο δεν φταίει σίγουρα. Στο δεύτερο γιατί φταίει? Δεν φταίει σίγουρα, λέω, στο δεύτερο. Και στο τρίτο δεν φταίει σίγουρα. Στο τρίτο το έφαγε όρθιο. Ποιο όρθιο? Έγινε σέντρα, ρε. Και τι σέντρα, ρε. Φάουλ χτύπησε άλλο από 30 μέτρα. Τι σέντρα, ρε. Πήγε στο... είναι το δεύτερο, το 2-2. Ποιο είναι το 2-2? Να πάρει την ευρωλόγο να σε δει. Το 1-2. Το 2-2 είναι το φάουλ. Το 2-2 είναι το φάουλ. Εκείνο έλεγε. 3-2 είναι. Στο φάουλ, φίλε, επειδή είναι πολύ παράξενη η πορεία της μπάλας. Τι παράξενη η πορεία της μπάλας? Είναι από τη μεριά του. Ποια? Καταρχήν είναι πολύ μακριά. Βράσει τι πολύ μακριά είναι. Είναι από τη μεριά του τείχους ή από τη δικιά του τη μεριά? Ρε φίλε. Άντε πάλι τα ίδια. Ρε, ποιανού είναι η μεριά? Του τείχους ή δικιά του? Δεν ξέρεις. Του τείχους. Του τείχους. Ναι. Ποιου τείχους, ρε ηλίθιε? Του τείχους. Άμα ήταν του τείχους σίγουρα δεν θα έφτιαγε, ρε, άσχετε. Λοιπόν, μη μιλάς για μπάλα, κάτσε λίγο. Λοιπόν, ακούστε κάτω. Μη μιλάς, δεν κόκκι. Ποιου τείχους είναι? Τείχους... Η μεριά του είναι. Το τείχος είναι, κλείνει τη δεξιά μεριά και αυτός κάθεται αριστερά και το τρώει από τα αριστερά και δεν κουνιέται. Από πόσα μέτρα έγινε το φάουλ? Από 30. Από 30. Από 30. Υπήρχε ένας παίκτης στη Λιόν, ναι, ο οποίος ονομάζονταν Ζουνίνιο. Ζουνίνιο. Λοιπόν, αυτός εκτελούσε από 40-50 μέτρα. Ναι, και τι. Κάτι φάουλ τα οποία. Ναι. Λες, τι κάνει αυτός? Ναι. Και τα τρώγανε. Ναι, τα τρώγανε. Ναι. Δεν τα πνίγανε, τα τρώγανε. Τα τρώγανε. Όρθιοι. Λοιπόν. Και όρθιοι και εξαρτάται. Αυτός το έφαγε όρθιος, γι' αυτό το κατηγορούν. Άλλαξε η μπάλα. Δεν άλλαξε η μπάλα, ρε. Άλλαξε μπάλα. Πορεία στον τρένο. Άλλαξε πορεία. Ναι. Η μπάλα άλλαξε πορεία. Κουνήθηκε ένα αυτός. Ρε φίλε, τη βλέπεις να έρχεται κατά πάνω. Ξαφνικά αλλάζει. Ναι, αλλάζει. Έχει το δικαίωμα να κάνει λάθος. Το Βελίδι τον είδες. Άλλαξε η μπάλα πορεία και γύρισε και πώς. Κάτω. Πρόλαβε, γύρισε. Άλλο κάτω, άλλο στον. Άλλο κάτω, άλλο εγώ πάνω. Θυμάμαι ότι ο Καπίνο, ναι, 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 στην πρώτη εμφάνιση που είχε κάνει, ναι, με τη φανέλα του Παναθηναϊκού, έπαιξε, ναι, Καραϊσκάκι. Ένα-ένα. Έπεφτε από δεξιά και η μπάλα πήγε αριστερά και άλλαξε φορά στο κορμί του και το έβγαλε. Αυτόν τώρα πάνε να το βγάλουν άχρηστο και να χρεώσουν. Δηλαδή το ότι δεν έχουν άμυνα δεν του ενδιαφέρει και του αυτό δεν είπανε προηγουμένως. Ότι είναι αλήθεια να στοχοποιούν τον τερματοφύλακα. Αλλά... αυτά που βγάζει δηλαδή, αλλά... δεν μετράνε. Βεβαίως και δεν μετράνε. Φυσικά και θα έχει. Ναι. Αλλά στον γκολ του χρεώνουν το 2 αυτό κάτω από τη μασχάλη. Ναι. Εντάξει, το παιδί. Συμβαίνει. Μπορεί να συμβεί. Και το άλλο το τρώει από τη γωνία του χωρίς να εκτιναχθεί. Και του λένε φταίς αυτό, όχι μάλωσες και το στοχοποιούν. Δηλαδή δεν μάλωσε, λες, και είναι παραμύθι η ιστορία. Και τι αν μάλωσε δηλαδή. Και τι θέλουν να παίξουν με τον πρωτό 36 χρονών. Τον πρωτό. Ναι. Τι με νοιάζει, αυτοί πρωτάθλημα δεν παίρνουν. Στην Ευρώπη δεν παίζουν. Παίζουν. Το ξέρουν. Τελειώσανε από τον πρωτάθλημα. Και είναι ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ. Και είναι ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ, δεν μας νοιάζει για αυτούς. Και είναι ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ να διεκδικήσει ένα πρωτάθλημα που δεν θα διεκδικήσει ο Ολυμπιακός από ό,τι φαίνεται, για να το πάρει. Σήμερα που μιλάμε. Γιατί? Τι γιατί? Έχω ένα πολύ ωραίο μήνυμα. Ναι, ότι. Από έναν φίλο ακροατή. Λέει, παιδιά, συμβαίνουν παράξενα πράγματα. Ναι. Ο Ολυμπιακός τέλη Αυγούστου ήταν αυτός που θα έπαιρνε περπατώντας το πρωτάθλημα. Έτσι λέγανε αυτοί. Και εμείς. Ποιος το έλεγε αυτό? Και εγώ και εσύ. Όχι, κάνεις μεγάλο λάθος. Γραμμένα είναι και υπάρχουν και ηχητικά για ΠΑΟΚ και ΑΕΚ. Μάλλον για ΠΑΟΚ, μετά βάλαμε την ΑΕΚ στο παιχνίδι. Και κάνω Ολυμπιακό, δεν λέγαμε. Ολυμπιακό τον είχαμε πρώτο μέσα. Α, τα ρε τώρα το παράδειγμα. Γραμμένα είναι. Πάρε παρακάτω. Εσύ τα έχουμε τη χειρότερη άμυνα. Είναι αυτό που στα στατιστικά έχει την καλύτερη άμυνα και ο Ντεφορμέ Πρίγιοβιτς είναι πρώτο σκόρερ. Η ΔΕΚ που τέλει. Ο Ντεφορμέ Πρίγιοβιτς είναι πρώτο σκόρερ και είναι θέμα αυτό. Είναι θέμα πρωταθλητισμού. Θα φορμαριστεί. Ναι, δεν ξέρω αν θα φορμαριστεί. Φαντάσου να φορμαριστεί. Είπα φαντάσου. Ναι. Η ΔΕΚ που τέλει Αυγούστου ήταν τριτοτεταρτή χτυπάει πρωτάθλημα. Έχουν φάει άκυρο όλοι. Πόσοι μετά Χριστόν προφήτες θα βγουν πάλι, λέει, καλή συνέχεια. Ισχύει. Λοιπόν, επειδή μας ακούνε πολλοί Ολυμπιακοί. Και ο Λεμονής δυνατός... λέει προηγείται και μετά, ναι, έρχεται το Πογέτ. Ναι, ναι, άκουδο. Για τον πάγκο του Ολυμπιακού. Άκουδο. Πογέτ, Ήβιτς και Λεμονής. Σωστό. Πολύ ωραίο. Άκουσε με. Όταν έχεις μια ομάδα που έχει προβλήματα, δεν την ανοίγεις το πέλαγος. Πρώτον. Δεύτερον. Όταν έχεις στόπερ και λέγεται Σισε και δεν έχεις κόφτη κανέναν, απαγορεύεται να μην τον βάλεις και να μην βάλεις το Ρωμαό εξάρι. Τρίτον. Δεν σου κάνει ο Κούτρης και βάζει το Φιγκέρεμα ανάποδο πόδι.
Ενώ ο Σεμπά σου λέει βάλε με αριστερό μπακ γιατί εγώ εξτρέμ δεν είμαι μεργάτης. Κόβω πολύ καλύτερα από ό,τι δημιουργώ. Δηλαδή βάζεις Φιγκέιρας αριστερό μπακ που δεν είναι. Ρωμάο δεξί στόπερ που δεν είναι. Εντάξει. Ναι. Και έναν αργό σέντερ μπακ που είναι πιο αργός και από το στάθιο τυροπιτά που μπούρισες πάρτε μια ώρα με το ποδί να το γυρνούσε. Δεν έχει κόψει, ο Ζιλέτ είναι δυσφήμιση της Ζιλέτ. Δεν κόβει με τίποτα. Ο Ζιλέτ είναι δυσφήμιση της Ζιλέτ, δεν κόβει με τίποτα. Ο Φόε, ο παίκταρος αυτός, στα χαφ, μετά το 60 πέφτει βιολογικά και βάζει τον Ταχτσίδη, ο οποίος έχει να παίξει πόσο καιρό, τον Ταχτσίδη, ο οποίος Ταχτσίδης είναι βαρύ κορμί και απροπόνητο. Άρα μου έχεις ένα κέντρο το οποίο είναι ευάλωτο από 200 μεριές. Αφού θέλουν να ακούσουν για Ολυμπιακό. Αφού θέλουν να ακούσουν για Ολυμπιακό. Όχι. Ο Πάρντο απαγορεύεται να μην ξεκινάει και να ξεκινάει η γογό Κασελά. Ο Κασελά. Η γογό Κασελά. Και φυσικά όταν βιολογικά δεν υπάρχεις μετά το 60 και όταν όλοι λέμε θα γίνει διακοπή του παιχνιδιού και ωφελεί το Ολυμπιακός με αυτό γιατί η ΑΕΚ είχε την ορμή και μπαίνει η ΑΕΚ με περισσότερη ορμή, σε βιολογικά για κλάματα. Βιολογικά για κλάμα. Και δεν πετάς μέσα και το φορτούνι να κρατήσει λίγο την μπάλα και τα προσχήματα όταν πιέζεσαι. Φυσικά καλά έκανε και το διώξανε, αλλά δεν φταίει αυτός μόνο. Ο άλλος ο Βρουτόταυρος πήρε 23 εκατομμύρια και τους έφερε center back 7 εκατομμύρια ένα αγκούρι. Ποιος το έφερε το αγκούρι? Έτσι δεν είναι. Γελούσαμε. Πήγανε, πήρανε αριστερό back τον Κούτρι. Γελούσαμε. Ποιος έφερε τον Κούτρι στον Ολυμπιακό? Αριστερό back. Όταν ήρθε γελούσαμε όλοι. Όλο το Μετρόπολης γελούσε. Μόλις ήρθε ο Έγκελς. Ο Έγκελς. Ψηλός, αργός, 48 νούμερο παπούτσι και στον αέρα, άντε πες ότι είναι χαμηλά βόδι να πούμε και αργός και τα λοιπά, μα και στον αέρα τους τρώνε όλες τις κεφαλιές. Δηλαδή χάνει από τον 1.95 χάνει και τις κεφαλιές. Λοιπόν, πάει το πρωτάθλημα για αυτούς. Περίμενε. Λοιπόν, το ερώτημα είναι ευκαιρία να το πάρετε. Ναι. Το ερώτημα είναι, στη νίκη την ανατροπή της ΑΕΚ, οφείλεται στην κακότητα του Ολυμπιακού? Όχι, οφείλεται και σε κάτι άλλο. Ξέρουμε την ερώτηση. Ή έκανε κάτι όλα καλό. Τα ξέρεις. Αφού και ευχαριστή, προβλέψει μου. Στην κακότητα του Ολυμπιακού ή στη σωστή διαχείριση από το Χιμένεθ? Τίποτα. Έκανε μια μεγάλη αλλαγή. Έβγαλε τον ανύπαρτο Κλωναρίδη. Ναι. Χόλαινε η ΑΕΚ από εκεί. Ωραία. Γιατί και ο Μπακάκης με αριστερό πόδι δεν μπορούσε να πάρει πλάτος. Και πέταξε μέσα το Λιβάγια. Ο Λιβάγια με τον Αραούχο. Πέταξε αριστερό εξτρέμ. Ούτως ή άλλως χαμένος για χαμένος ήταν. Ναι. Το Μάνταλο και η MVP της ΑΕΚ για μένα. Για μένα είναι οι δύο αμυντικοί χαφ. Ο Γιώχανσον και ποιος είναι ο άλλος? Ο Σιμώνας φύγει αλλαγή, ρε κόκκινε. Αλλαγή βγήκε ο Σιμώνας. Πες ποιον άλλο. Ποιον έβαλε? Πες, ρε, δεν ξέρεις. Και ο Γαλανόπουλος δεν ξέρει. Άστο να πάει στο διάλογο. Έβαλε τους δύο καλύτερους center forward του πρωταθλήματος που λέγεται Αραούχο και Λιβάγια. Εγώ με το Λιβάγια έχω πάθει πλάκα. Ο Λιβάγια, αν το δεις στο δρόμο και σου πει γεια σου είμαι center forward, θα δεις ένα μπεδαρά 1,90 και θα πεις αυτός είναι ο ξάδελφος του Περόνε. Είναι, ξέρω εγώ, ο θείος του Γρηγόρη Χαραλαμπίδη. Κι όμως αυτός ο τύπος έχει και διείσδυση και τέχνη και ασίστ και τελειώματα. Έχω μείνει κατάπληκτος από το Λιβάγια. Καλύτερος και από τον Αραούχο είναι. Τους έβαλε σε δύο βόδια center back και τους διαλύσανε. Χαφ δεν υπήρχαν γιατί Ταχτσίδης και ο Φόε είναι πως περπατάς εσύ στο βουνό με κανένα φίλο σου μετά από εινοποσία. Βλέπετε αστέρι. Να περπατάω στον δρόμο μετά είναι όπως έτσι ήταν ο Φόε με τον Ταχτσίδη. Τι παίρνετε? Εγώ τι παίρνω? Τι να πάρω, ρε? Τι να πάρω, ρε? Ανάλυση κάνω. Και τι λιγμένα. Τι λιγμένα? Λιγμένα τα παίρνω. Αυτό είναι το ξέρεις, δε. Πάει, δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Η ΑΕΚ έχει πιάσει το maximum της αποδοσής της? Δεν το ξέρω. Γιατί πάνε να τη βγάλουμε σκάρτη την ΑΕΚ? Αυτό κατάλαβες. Ρωτάω. Η ΑΕΚ δηλαδή λες θα πάει και παραπάνω? Και ο Κουλιανός λέει για το σερτάκι. Ε, λευκή πετσέτα είναι, τελειώσαμε. Γιατί δεν μπορώ να σου μιλήσω τώρα. Λευκή πετσέτα και μαύρη πετσέτα. Λευκή πετσέτα. Η ΑΕΚ βλέπεις να έχει και πιο πάνω. Δηλαδή τώρα ο ΑΕΚΣΙΣ. Ναι. Που νιώθει φαβορή για τον τίτλο. Ναι. Σωστά νιώθει? Όχι. Γιατί? Αυτό που λες είναι σωστό. Γιατί αυτό που λες είναι σωστό. Ότι η ΑΕΚ είναι σε καλή φόρμα. Την καλύτερη που μπορεί να έχει. Μπράβο. Έχεις δίκιο. Ναι. Έχει παραπάνω. Όχι. Από αυτό που βλέπεις. Όχι, δεν έχει. Όχι, δεν έχει. Άμα κάνει δύο μεταγραφές το Γενάρη. Ποιο θα τι κάνει, ο Τσιγκουναράς, ο Μελισανίδης? Ο Τσιγκουναράς. Και άμα κάνει και είναι καλά. Τσιγκουναράς, θες φώναζε ο Μάνταλος πριν, το έδωσε. Τριν. Όχι τριν, ρε βλάκα. Πριν. Ναι, ναι. Εντάξει.
Να σου πω ότι γουστάρουν περισσότερο οι αεξίδες. Τι γουστάρουν οι αεξίδες, θα μας το πούν. Και ότι παίζουν πολλά Ελληνόπουλα. Και δεύτερον. Άσε με μετά, Ελένα Χρυσαυγίτης, έγινες τώρα ο αριστερός. Πασοκουρουφιάνε τώρα. Αγαπάς την πατρίδα σου, δεν σε δίνει. Εσύ αγαπάς την πατρίδα σου. Δεν σε δίνει κομματική ταυτότητα. Εσύ αγαπάς την πατρίδα σου. Άκουνα. Και έπινες καφέ με τον Βενιζέλο. Τι αγάπη. Δεν λέγεται Βενιζέλος. Α, φίλος του Βενιζέλου και του Μάρδα. Ούτε φίλος. Φίλος του Βάρδα και του Βενιζέλου και αγαπάς την πατρίδα. Καθηγητής. Θα έρθουν εδώ οι Χρυσαυγίτες, θα μας κάνουν του λούμι στο ξύλο. Γιατί, μας, γιατί λες αγαπάς την πατρίδα και είσαι φίλος με τον Μάρδα. Ας κάνουν του λούμι στο ξύλο τα λαμόγια τα... Ας τα ρε κόκκινε. Τα λαμόγια τα οποία βάζουν λαθρομετανάστες έναντι αμοιβής. Κατάλαβες. Ναι. Να κάνουν εσένα και εμένα στο ξύλο. Να πάνε τα λαμόγια, περνάνε ναρκωτικά. Εγώ είμαι. Μπράβο. Πασοξής, το να έχεις εθνική συνείδηση και φρόνημα δεν σημαίνει ότι. Φρόνημα έχεις. Δεν έχεις μούτρα για. Δεν μούτρα εθνικιστή δεν έχεις. Δηλαδή, συγγνώμη, δεν έχεις μούτρα. Μπορώ να τελειώσω. Τελείωσε, ναι. 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 Επάνω σου ή πουθενά άλλου. Στον Παΐσι. Δεν τρέπεσαι, λες. Εσύ, δεν θα με εκνευρίζει. Θα σε εκνευρίζει. Με το ζόρι. Με το ζόρι, ναι. Γιατί. Γιατί μ' αρέσει. Ποιο το δηλαδή, είναι μια μέρα. Τι μέρα. Όπου έχουμε τόσο πολλά πράγματα. Ναι, τι. Τόσο μεγάλη θεματολογία. Με μένα τώρα γιατί τραβάς ταλκά. Ταλκά τραβάω. Και ερώτηση. Λέγε. Ποιοι χαλαστήκανε περισσότερο με την ανατροπή τη. Ποιοι οπαδοί άλλη ομάδα με την ανατροπή τη ΑΕΚ. Αυτό δεν πέρασε το μυαλό μου. Οι παοξίδες. Γιατί, φίλε. Χαλαστήκανε. Γιατί χαλαστήκανε. Γιατί το χ ήταν λουκούμι. Α, ναι, ναι. Το χ ήταν λουκούμι. Είχα εγώ 3-4 παοξάκια. Στο χ πανηγυρίζανε. Το χ ήταν λουκούμι. Ήταν λουκούμι. Να σου πω και κάτι. Και διπλό να καθότανε. Ναι. Όπως είναι ο Ολυμπιακός, δεν του χάλαγε. Ναι, θα με χάσει, θα χάνανε αλλού. Δεν του χάλαγε. Σωστό, ναι. Μπράβο, σωστό. Ενώ τώρα με την ανατροπή θα έκανε μεγάλο χάλαγε. Έχει απόλυτο δίκιο. Μπράβο, συγχαρητήρια. Είναι απόλυτο και τι ψάχνει να βρει. Ναι, ναι, σωστό. Τα παοξάκια χαλαστήκανε. Χαλαστήκανε. Και όχι άδικα. Χαλαστήκανε. Και όχι άδικα. Ναι. Λοιπόν, για το Μαυροπάνο, μου στέλνει ο Κουλιανός. Έχουμε χορηγούς, ρε. Έχουμε χορηγούς. Ούτε 19. Ένα 92 μπόι από τι Ακαδημίε του Απόλωνα τον πήρε ο Πας. Λοιπόν, Πετράκι. Γυμναστής στη δημόσια εκπαίδευση. Παίρνεις το Μαυροπάνο και τον κάνεις πιο ταχυδυναμικό, πιο εκρηκτικό. Και του μαθαίνεις και λίγο τεχνική στα 18,5-19 και τον παίρνει να πούμε ομάδα σε 1,5-2 χρόνια και κάνει παπάδες. Μπράβο το παλικάρι. Στον ΠΑΟΚ θα πάει. Μακάρι να πάει στον ΠΑΟΚ όπου και να πάει καλύτερα από τα Γιάννενα θα είναι. Ή στον Ολυμπιακό πάει όπου πάει το παιδί. Λοιπόν, αν θέλετε να βάψετε το σπίτι, γενικότερα ναι. Να νεωθείτε, να βάλετε χρώμα στη ζωή σας. Υπάρχουν ναι. Χρώματα με μεγάλη καλλιπτικότητα, χρώματα Vitex. Βάψτε ό,τι θέλετε μόνο με Vitex. Στα χρώματα πιστοποιημένα με πολύ υψηλή καλλιπτικότητα και αντοχή στο πλήσιμο. Θα τα βρείτε εκεί που υπάρχουν τα πάντα γύρω από το χρώμα για τη διακόσμηση. Στο κατάστημα, στο νέο κατάστημα Κοσμάγλου, στον Εύωσμο. Η Θάξη 62 με Αντών Τρίτσι με τηλέφωνο του 2310-303-173. Λοιπόν, έχω ένα φίλο που έχει εστιατόριο, κυρία Μέρη, εδώ στην Πορφύρα και μου λέει: κοίταξε, Κωστή, λέει, επειδή πάνε καλά οι δουλειές κτλ. Όταν θα έρθει η Μπόκα Τζούνιορς, φέρ τους, λέει, εδώ πέρα λέει, να τους κάνουν το τραπέζι. Τους πάμε από εκεί πέρα, μόλις έρθει η Μπόκα Τζούνιορς, να ξέρεις. Ναι. Ναι. Έχουμε αγωνιστικά. Ναι. Γιατί θα τα κάψεις όλα τα θέματα. Εντάξει, δε τι. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Back to school, back to work. Mega Outlet. Το μεγάλο φθινοπορεινό μπαζάρ συνεχίζεται μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Mega Outlet. Οι χαμηλότερες τιμές στη Θεσσαλονίκη πάντα. Κάτι απίθανα πολύχρωμο συμβαίνει δυτικά. Νέο κατάστημα Κοσμάοχλου στον Εύωσμο. Το μεγαλύτερο κατάστημα για διακόσμηση και ανακαίνιση. 1100 τετραγωνικά αφιερωμένα στο χρώμα. 1100 απίθανες εφαρμοσμένες ιδέες για να δεις και να επιλέξεις. Αναζήτησε τη νέα βεντάλια Global της Vitex με τις 1320 διεθνείς τάσεις της αποχρώσης και εμπνεύσου. Βάψε ό,τι θες μόνο με Vitex. Με ποιοτικά χρώματα μέγιστης αντοχής και στο νέο κατάστημα Κοσμάογλου. Νέο κατάστημα Κοσμάογλου. Η Θάκης 62 με Αντώνη Τρίτσι στον Εύωσμο και Φιλίππου 74 στο κέντρο. Εθνικής Αντίστασης 82 Φίνικας. Μασούτης. Εδώ για σένα και με μεγάλες προσφορές. Δευτέρα έως Σάββατο. Μπαρμπαστάθη σας μαγειρέψουμε και φυσικοί πουρέδες λαχανικών 40% φθηνότερα. Όλες οι κονσέρβες Bonduel 40% φθηνότερα με τη MasCard. Μασούτης. Εδώ για σένα, οικονομικά και ελληνικά. Και Γκράντι Σίδερο Ατμού με σιδερόστρα, το σετ, μόνο 29,88. Κύριε αστυνόμε, σας παρακαλώ μην με γράψετε. Δεν γίνεται κυρία μου, κυκλοφορείτε με λιγμένο κταίο. Μα, δεν προλάβαινα να το πάω. Ασταίνατε την Auto Technique να το φροντίσουν αυτοί.
Τέρμα οι δικαιολογίες. Η εξυπηρέτηση στην πόρτα σας από την Auto Technique. Παραλαβή, έλεγχος κταίου και παράδοση του οχήματός σας όπου ζητήσετε από την Auto Technique. Για ραντεβού καλέστε στο 2310-685-800. Auto Technique. Το κταίο των μηχανικών. Οι 100 πρώτοι κερδίζουν το πλήσιμο του αυτοκινήτου μέσα έξω. Αφίλα Αμπριάκου. Θέρμανση, κλιματισμός, ειδηγιεινής, υδραυλικά. 40 χρόνια πρώτοι. Τώρα και στη Λιανική. Με μεγάλη γκάμα προϊόντων, άμεση διαθεσιμότητα και εξυπηρέτηση αυθημερών. Για τον τεχνικό και τον ιδιώτη, με τιμές αξεπέραστες. Αφίλα Αμπριάκου. Θέρμανση, κλιματισμός, ειδηγιεινής, υδραυλικά. Έκθεση Μεγάλου Αλεξάνδρου 17, Πειλαία. Τηλέφωνο 2310-324-779. Αφίλα Αμπριάκου. Κορυφαία επιχείρηση με την ελληνική υπογραφή. Βάλε στάνταρ στο αυτοκίνητο, ρε Γιάννη. Και γιατί να βάλω στάνταρ? Γιατί έχουν μέχρι και 4 χρόνια εγγύηση. Και γιατί έχουν 4 χρόνια εγγύηση? Γιατί είναι μπαταρίες τελευταίας γενιάς με εξελιγμένη τεχνολογία Punch Grid και Grid Protection. Και τι σημαίνουν αυτά τα Punch και τα Grid? Θα με σκάσεις. Σημαίνουν μεγαλύτερη διάρκεια ζωής, καλύτερη απόδοση από τις κοινές μπαταρίες και σε τιμή στάνταρ. Και δεν μου λες, αφού έχει 4 χρόνια εγγύηση, πόσο μπορεί να κρατάει αίρεση αυτή η μπαταρία? Ωραία, φίλε. Θες μπαταρία για το αυτοκίνητο? Βάλε στάνταρ. Η μοναδική στην Ελλάδα με εγγύηση μέχρι και 4 χρόνια. Μπαμπά, μπαμπά, ένας Ινδιάνος τρέχει πίσω από το αυτοκίνητό μας. Αλήθεια? Τον κυνηγάνει μια τίγρης. Οχ. Και ένα διαστημόπλιο εξωγήινων ρουφάει τον Ινδιάνο, την τίγρη και το δρόμο πίσω μας. Και τώρα, αν το αυτοκίνητό σας έχει κάνει Audi Top Service, δεν σας εκπλήσει τίποτα στο δρόμο. Σέρβις με 76 ευρώ και οδική βοήθεια εφόρου ζωής. Νιώστε την απόλυτη ασφάλεια σε ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο Audi και αποκτήστε αυτόματα συμμετοχή στο νέο διαγωνισμό με μοναδικά δώρα. Μάθετε περισσότερα στο audi.gr. Η μεγαλύτερη τεχνητή παραλία στον κόσμο βρίσκεται στο Krausnick της Γερμανίας. Με τεχνητή θάλασσα και 50.000 φοινικόδεντρα μπορεί να φιλοξενήσει μέχρι και 6.000 επισκέπτες ταυτόχρονα. Στην Ελλάδα, για να δροσιστούμε, δεν χρειαζόμαστε τεχνητούς παράδεισους, έχουμε πιο φυσικές επιλογές. Νέα Lux Cola Plus Light. Η μόνη light cola με 100% φυσικά γλυκαντικά. Χωρίς ζάχαρη, χωρίς τεχνητά γλυκαντικά, χωρίς τεχνητά διλήμματα. Νέα Lux Cola Plus Light. Αλλάζει το τοπίο με τον πιο φυσικό τρόπο. Δοκιμάστε την τώρα. Εξασφάλισε το μέλλον που ονειρεύεσαι. Σπούδασε σε μία από τις 95 σύγχρονες ειδικότητες του ΙΕΚ Α Θεσσαλονίκης με επιδότηση διδάκτρων για λίγες μόνο μέρες. ΙΕΚ Α Open Days. Επισκέψου τις εγκαταστάσεις μας Βαλαωρίτου 9 από τις 25 έως και 29 Σεπτεμβρίου και γίνε επαγγελματίας για μία ημέρα. Κάνε κράτηση θέσης τώρα στο 2310-552-406 ή στο ΙΕΚ Α.gr. Γεννημένος να πετύχεις. Απλά πίστεψέ το. Έχεις βενζινοκίνητο αυτοκίνητο και θέλεις οικονομία στα καύσιμα και μέγιστη απόδοση? Για τέλεια καύση, καθαρισμός BEC. Εξειδικευμένο μηχάνημα για BEC άμεσου ψεκασμού. Διάγνωση και επισκευή. Injection Service. Ιδιώτες και επαγγελματίες, κάντε μια βόλτα στο ανακαινισμένο συνεργείο μας Απόλλωνος 18, κάτω Τούμπα. Πληροφορίες 2310-933-787 και injectionservice.gr. Το φαγητό της ημέρας δεν μπορεί να γίνει την επόμενη ημέρα. Επειδή οι ανάγκες σου δεν μπορούν να περιμένουν, στα Lidl έχουμε και χαμηλές τιμές κάθε μέρα και σούπερ προσφορές. Έλα στα Lidl αυτή την εβδομάδα για nuggets κοτόπουλου του χασάπι 480 γραμμάρια, 29% φθηνότερα, 2,39. Αλεύρι για όλες τις χρήσεις, χρυσός μήλος 4 κιλά, συν 1 κιλό δώρο, 2,36. Και μανιτάρια λευκά 600 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή 1,49. Lidl, κάθε μέρα αξίζει. Μεγάλη ιστορία στη διασκέδαση. Και τη γράφουν οι Μούσες. Μούσες εν χορό. Τα live βράδια με καθημερινή διασκέδαση στο Τέρμα. Μούσες εν χορό. Αγγελάκη 25. Περιοχή έκθεσης. Κρατήσεις 2310-231-237. Έναρξη Τετάρτη 20 Σεπτεμβρίου. Μετρόπολης 95,5. Όλα τα σπορ παίζουν εδώ.
Λοιπόν, εδώ είμαστε και πλέον οι γραμμές είναι δικές σας, καθώς μπήκαμε στην ώρα των ακροατών. Το 2310-93-90. Δικά σας, 9.55 και ενώ το μήνυμά στο 54-340. Να πω ότι μαζί μας είναι οι αδερφοί Κωνσταντινίδη, οι οποίοι φροντίζουν για την οριστική διαγραφή του αυτοκινήτου σας. Με ένα τηλεφώνημα στο 18133 και έχοντας μπροστά σας την άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου, θα δώσω την καλύτερη λύση και φυσικά την καλύτερη τιμή. Οπότε για οριστική διαγραφή, αδερφή Κωνσταντινίδη, στο 18133. Μία τρεις θα βγάλω. Και εγώ τι ώρα θα είμαι? Τρεις με πέντε θα βγάλω. Γιατί έχουν απεργία δημοσιογράφους. Εσύ είσαι δημοσιογράφος και εγώ? Όχι. Δημοσιογράφοι είμαστε. Πώς είμαστε εσύ? Αφού, άρα είμαστε απεργοσπάστες. Φυσικά. Είσαι και... απεργοσπάστες. Και, γιατί εσύ μία μέτρα και ένα μέτρο? Γιατί εγώ μετά τηλεόραση και δεν θα προλάβω. Μάλιστα. Okay, δεκτό. Θα τα κάνουμε έτσι, θα τα σπάσω. Okay. Εντάξει, άντε καλά. Λοιπόν, μαζί μας η εταιρεία Εσκιάδης Βαλοδήμος, Hyundai Εσκιάδης Βαλοδήμος, Kia Εσκιάδης Βαλοδήμος, Skoda Εσκιάδης Βαλοδήμος, ό,τι θέλετε. Και μεταχειρισμένο, ε. Στις καλύτερες μέρες αγοράς και μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Μια τεράστια κάνουν θέμα. Κάνουν δόσεις τώρα στα μεταχειρισμένα. Πάνε και μίλα. Και τι πάνε και μίλα, ρε. Εννοείται. Τι φουκαράδες είμαστε. Εννοείται. Ρε. Εσύ είσαι φουκαράς. Γιατί δεν είμαι. Στο μυαλό, ναι. Κρατική, στο μυαλό, ναι. Πήρα κρατική αυτή ποτέ? Και επειδή δεν πήρες τι, έκανες άλλες. Α, έκανα άλλα. Κόλος άκλασος δεν υπάρχει. Μάλιστα. Ειδικά εσύ. Ναι. Λοιπόν, περισσότερα στο 2310-596-596 ή στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών λίγο μετά το Α κταίο. Πάντα υπάρχουν προσφορές όπως αυτή που είχαμε Παρασκευή Σάββατο. Ναι. Με ασύλληπτες τιμές. Ασύλληπτες. Έτσι. Πάμε στο κόμμο. Έτσι. Ναι. Καλησπέρα σας. Καλώς τώρα. Καλώς το κορίτσι μας. Καταρχήν να ζητήσω μια δημόσια συγγνώμη από τον κύριο Ραπτόπουλο. Γιατί του είχα υποσχεθεί ότι εχθές θα ήμουν στην εκπομπή του. Καλά τώρα, όσοι φοβάστε το γυαλί, εντάξει. Άκουσέ με. Εγώ δεν φοβήθηκα να βγω σαν υποψήφιος βουλευτής του Γιώργου Παπανδρέου, εσένα θα φοβηθώ. Εντάξει, εσύ είπες. Λοιπόν, άκου να δεις τώρα. Ο κύριος Καζαπάκας είναι απέναντι, ο φίλος μου. Όχι, ο κύριος Χατζηγεωργίου. Ο κύριος Χατζηγεωργίου, λοιπόν, και οι δύο ραδιοφωνικοί παραγωγοί που κάνουν αυτή την εκπομπή δεν φέρουν ευθύνη για τίποτα από όλα αυτά που θα πω, όπως και το Μετρόπολη. Είμαι ο Κάκος ο Νίκος από την Καστοριά, λοιπόν, ο παδός φανατικός της ΑΕΚ, και έχω να πω τρία πράγματα. Μετά το παιχνίδι ΑΕΚ Ολυμπιακός εχθές, άκουσα πάρα πολλές απόψεις, γνώμες, ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Είδα όλη την εκπομπή του κ. Ραπτόπουλου και όλοι εκτός από κάποια φύλλα προσκύμενα στην ΑΕΚ έλεγαν ο Ολυμπιακός έχασε από την ΑΕΚ γι' αυτό. Ο Ολυμπιακός, ο Χάση έχασε από την ΑΕΚ γι' αυτό. Ναι, δεν είπανε... Ναι, κέρδισε η ΑΕΚ. Δεν πρέπει και ένας να πει ότι η ΑΕΚ τους ξέφτησε. Ναι. Ότι η ΑΕΚ τους ξεπάτωσε. Ναι. Ότι η ΑΕΚ τους ξεφτύλισε. Ναι. Ότι η ΑΕΚ θα πάρει πρωτάθλημα. Κοίτα, αυτό τώρα το πρωτάθλημα παίζει και ο ΠΑΟΚ τώρα. Και ο ΠΑΟΚ παίζει ρε τώρα τα Γιάννενα με το Ζωριά, σε μίσικο τώρα. Που τον είδε στο ΠΑΟΚ εσύ, ρε. Χθες βελτιωμένος ήταν. Λογικό είναι ότι θα ρολάει. Λογικό είναι ότι θα ανέβει ο ΠΑΟΚ. Σήμερα εσένα σου φέρε το ΠΑΟΚ καταγωνιστικός απέναντι στην ΑΕΚ. Ναι, είναι. Εκ των πραγμάτων είναι δύο βαθμούς πίσω σου. Οι δύο ομάδες. Γιατί είναι, επειδή έχει βολεύει το Μετρόπολη και τον Αγρόνη και... Όχι ρε, συμπερδεύεσαι. Αλλά γιατί είναι. Δεν θες να σου λέμε την αλήθεια. Ναι ρε, να μου λέει την αλήθεια, με μισό μηδέν κερδίζει. Γιατί η Ελλάδα πώς πήρε πρωτάθλημα Ευρώπης, δεν κατάλαβα. Τι συγκρίνεις τώρα ρε κόκκινε, δηλαδή είναι σαν να πάρει πάνω το πρωτάθλημα. Δηλαδή, συγγνώμη, παίρνει πάντα ένα παιχνίδι ο καλύτερος. Ακούσαμε λίγο εμένα. Έχει γραμμένο ο ΠΑΟΚ. Ο μόνος ο οποίος δεν θα έχει γραμμένο. Ο ΠΑΟΚ. Καλά, εντάξει. Ωραία. Αυτό πιστεύεις εσύ. Σέβομαι την άποψή σου, δεν τη συμμερίζω. Λοιπόν, για να τελειώνουμε, είδες το διαιτή να σε σμπρώχνει. Όχι καθόλου, είδα να με αδικεί. Να σε ανησυχεί αυτό, γεια! Δεν έβγαλε το Ρωμά, ο κάτσε. Να σε ανησυχεί αυτό! Μη γαυγίζεις, ρε κόκκινε. Παρακαλώ. Μη γαυγίζεις, ρε κόκκινε. Το ζώο, μιλάς εμένα για αυτό. Το σημώ, 90 λεπτά που τον είδες, ρε. Τι ουίσκι πιες χθες, ρε. Μπαλαντάις. Ναι. Έλα, εγώ είμαι. Εσύ είσαι, φίλε. Τι είναι αυτός ο έξι, ρε, αυτό που λε, θα τον φέρει στη μαρμίτα. Πρώτος είναι, ρε, φίλε. Καβάλα στο άλλο. Άμα θέλει να έρθει, ευπρόσδεκτος. Ο άλλος ο έξι φοβήθηκε. Του την πέσανε, να πούμε. Θα πεθάνω με το γέλιο, αν βάζει τέτοιο να εκδίδει μέσα. Μόνο Τζόρνταν λείπει από αυτού. Τέλος πάντων, κόκκινε, πες κανένα στοίχημα και σήμερα τι να παίξουμε. Να πούμε γιατί. Τι άρεσε να παίζει σήμερα, τι αντιπέξουμε. Δεν έχω μελετήσει, φίλε μου. Δεν έχει μελετήσει.
Πάει. Δεν έχει... Γιατί είναι κόκκινη, έχει εκπομπή και δεν έχει μελετήσει. Δεν είναι τι εκπομπή. Τι... Δηλαδή, τι... ρε φίλε, εσύ τι πιστεύει, έχει αύριο Champions League. Μεθαύριο Champions League. Ναι. Την Πέμπτη έχει Europa League και θα σου μιλήσω για συνεννούς. Σε αυτό έχει δίκιο τώρα που σε λέει. Πώς. Πάντως Παρασκευή αυτά που έδωσε η Χέρτα νομίζω και κάτι άλλο με πήγανε πολύ δυνατό ταμείο. Σε καλή μεριά. Ο κόκκινος έγινε μια λόρε. Πλάκα κάνεις στο στοίχημα πάνω. Γι' αυτό τον πήρα το τηλέφωνο να δώσει τίποτα μας και βγάλουμε Χατζηλίκη. Δεν έχω φίλε μου. Αν ήμουν μηχανή που κόβει λεφτά δεν θα δούλευα. Ναι, θα κόβε λεφτά και θα τα τρώγε ο ίδιος. Τέλος πάντων, άντε, καλή συνέχεια. Έλα. Θα δώσει Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη. Είμαστε όλοι αυτιά. Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ. Ναι. Έλα. Για Άρσεναλ, θα τη δει σήμερα. Να τελειώσω. Ό,τι έχω. Έχω πάρα πολύ δουλειά σήμερα. Είναι από τις χειρότερες μου μέρες. Δουλειά έχει σήμερα. Πάρα πολύ, ναι. Δουλειά πολύ μεγάλη. Εντάξει, τελείωσε. Εγώ ρωτάω. Καλημέρα, ναι. Εντάξει. Ναι. Μάλιστα. Μένα. Με ακούτε. Σ' ακούμε, κύριε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ήθελα να πω για το μάτι δύο πράγματα. Πρώτα απ' όλα, ας δούμε λίγο πώς κύλησε το μάτς, έτσι. Πρώτο ημίχρονο, 0-1. Δεύτερο ημίχρονο, αυτό το λέω για τον ΑΕΚΤΖ, εντάξει. Δεύτερο ημίχρονο, 0-2. Ανάβουν φωτιές έξω από το γήπεδο. Πήγαν και τα βλέπανε οι οπαδοί κάτω, δεν βλέπαν το μάτς, πήγαν και βλέπαν τις φωτιές που ανάψαν έξω από το γήπεδο. Ποιοι τις ανάψαν τις φωτιές? Εγώ τις άναψα ή εσύ? Κάποιος τις άναψε, εγώ δεν ξέρω. Ποιοι είναι εκεί, ποιοι οπαδοί είναι εκεί πέρα? Φίλε Ολυμπιακός, σωστά. Ευρωστέ. Ολυμπιακός, σωστά. Μην αποφεύγεις τώρα την συζήτηση. Όχι, πάω και με, πάω και με. Φίλε, έχεις υπόψη την κίνηση στο Ολυμπιακό στάδιο? Σε έπαγα καλό κόκκινο, μην αλλάξεις τη συζήτηση. Περίμενε λίγο, μετά θα πεις. Μα έχει σχέση με αυτό το πράγμα. Για πες, ρε κόκκινο. Αυτό το, αυτό το πράγμα γίνεται συνέχεια. Ναι, συνέχεια από ποιους γίνεται? Από Παναθηναϊκούς, από Ολυμπιακούς. Δεν νομίζω φωτιές. Όχι, όχι, άλλο είναι. Αυτό είναι φωτιές άναψαν αυτοί έξω. Δηλαδή υπήρχαν απειλές για αυτοκίνητα, για δεν ξέρω τι. Λοιπόν, αφού έβαλε. Φίλε, παίζαν χημικά. Κάτσε, θα σου πω. Και ο Ολυμπιακός έφυγε. Και ο Χάση, δεν λέω. Σου λέω πώς έγινε τώρα. 0-2, έτσι. Χημικά πέσανε. Κάτσε να το πει, ρε. Χημικά, χημικά πέσανε. Πέσανε χημικά, λέγε, ναι, γιατί, ποια χημικά, για ποιο λόγο πέσανε χημικά? Δακρυγόνα, για να του διαλύσουν. Οι οπαδοί έξω ήταν, μέσα δεν ήταν? Πήγαν έξω. Πήγαν έξω? Ναι. Πώς μπορούν να βγουν έξω οι οπαδοί την ώρα που γίνεται το μάτι? Δεν ξέρω, ρε φίλε, πώς μπορούν να βγουν. Α, δεν ξέρεις, δεν ξέρεις. Ξέρεις λοιπόν, εσύ. Απαγορεύεται να βγει έξω οπαδοί. Εσύ ξέρεις. Αυτά γίνονται μόνο όταν παίζει η συγκεκριμένη ομάδα του συγκεκριμένου παράγοντα. Λοιπόν, οι παίκτες του Ολυμπιακού κατατρομοκρατήθηκαν. Κατατρομοκρατήθηκαν και παίξαν με κατεβασμένα μπαντελόνια μετά και φάγαν 3 γκολ. Λοιπόν, ένα. Αυτό το λέω για τους ανεκεφαλούς και σε χάλασε. Καλό άλλο. Κάτσε να σου πω, κάτσε. Ναι. Λοιπόν, και παίξαμε κατεβασμένα παντελόνια. Ένα, αυτό είναι το ένα. Η τρομοκρατία αυτή γίνεται από συγκεκριμένη ομάδα συνεχώς. Πέρυσι στον Παναθηναϊκό που έπεσε η μπύρα στο κεφάλι του αυτού. Του Ίβιτς. Ναι, μπράβο. Από ποιους έγινε και ποιος κέρδισε από αυτό το πράγμα στο τέλος, στην τελική. Σκεφτείτε το και αυτό. Πήγαν οι αξίδες τηλεοφόρο κομμάτι. Δηλαδή, εσείς από αξίδες χαλάστηκες, δηλαδή. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Σκεφτείτε. Γιατί ο Πάο κέρδισε τίποτα? Ποιο κέρδισε? Όχι, χαλάστηκες που κέρδισε η ΑΕΚ. Ποιο κέρδισε πάλι? Όχι, δεν χαλάστηκα. Εγώ χαλάστηκα που δεν υπάρχει πρωτάθλημα. Υπάρχει μόνο τρομοκρατία. Από αυτό εγώ χαλάστηκα. Ολυμπιακό υπάρχει... βλέπω. Πάμε επόμενη γραμμή. Okay. Ναι. Αλλά και παοξής να είναι χαλάστηκες. Δύσκολο να είναι παοξής. Ναι. 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 Ο παοξής δεν πρέπει να χαλάζεται. Δύο πρωταθλήματα που πήρε με τον Ολυμπιακό. Εκτός κλίματος τα πήρε. Πάμε παρακάτω. Έλα φίλε. Ναι. Ναι. Γεια σας. Γεια σας. Παοξής είμαι. Μάλιστα. Θέλω να σχολιάσω λίγο την ομάδα μου. Να τη σχολιάσεις. Μου αρέσει πάρα πολύ η ομάδα. Ναι. Και πιστεύω με αυτές τις μεταγραφές που έγιναν στο τέλος ότι είμαστε το πρώτο φαβορί για τον τίτλο. Mm. Πιστεύω ότι ο Μαουρίτσιο είναι μεγάλης κλάσης παίκτης. Ναι. Θα βοηθήσει πολύ αυτός ο παίκτης. Πιστεύω ότι ο Σαμπράνο θα δέσει πολύ την άμυνα και θα ανεβάσει και τον Κρέσπο και τον Βαρέλα Ραπτόπουλε. Ναι. Πώς το κρίνεις αυτό εσύ για την άμυνα? Καλύτερος, βλέπω... καλύτερος και από τον Μαλεζά και από τον Κρέσπο και από τον Βαρέλα είναι ο Σαμπράνο. Ναι, δηλαδή δίπλα του θα ανέβουν και αυτοί πιστεύω. Δηλαδή πιστεύω η ομάδα έκανε πολύ καλές μεταγραφές. Ποια άποψη έχεις? Κοίταξε, ο ΠΑΟΚ χθες ήταν πολύ καλός στο δημιουργικό κομμάτι. Εκτελεστικά χάνει πολλές ευκαιρίες. Πρέπει να το κοιτάξει αυτό. Ναι, δηλαδή άμα. Το πρόβλημά του είναι ότι εκτός από τον Μπρίγιοβιτς δεν σκοράρει κανένας άλλος. Ο δεύτερος που μπορεί να σκοράρει είναι ο Πέλκας. Μακ Βιερίνια
Ακόμα δεν πήρε τίποτα από αυτού. Είναι πρόβλημα αυτό. Άμα φορμαριστούν και αυτοί. Ναι, ομάδα... αυτό. Άμα φορμαριστούν αυτοί και ανεβεί και ο Μαουρίτσιο με τον αυτό, θα το πάρει το πρώτο. Γιατί ο Μαουρίτσιο μου φαίνεται πολλά κιλά μπάλα αυτή. Αυτό που λέει, τον είδα. Πολύ μπάλα, ξέρετε. Δεν κόβει όμως πολύ. Δεν κόβει πολύ. Πιστεύω εκεί θα βάλει τον ή τον Τζίμιρο να κόβει, να κάνει αυτή τη δουλειά και τον Μαουρίτσιο πιο μπροστά να οργανώνει. Για να δούμε. Εγώ πιστεύω ότι είμαστε το πρώτο φαβορί Ραπτόπουλο για το πρωτάθλημα. Δεν πρέπει να το πάρετε, ρε φίλε. Τελειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, εντάξει. Πιστεύω και κόκκινε. Εσύ που έλεγε, θυμάμαι πριν το καλοκαίρι, ότι ο ΠΑΟΚ βάζει στην άμυνα. Άμα δεις τώρα τα στατιστικά, έχουμε την καλύτερη άμυνα στην Ευρώπη. Άμα δεις τα στατιστικά μέχρι φίλε, τώρα. Χαλάρωσε λίγο. Η άμυνά σου μέχρι να έρθει ο Ζαμπράνο, μέχρι να αλλάξει προπονητή, πώς ήταν. Δεν δεχόμαστε φάση, κόκκινε. Πώς ήταν η άμυνά σου, χαλάρωσε λίγο. Πώς ήταν η άμυνά σου. Πώς ήταν, τώρα σου λέει πώς. Τώρα είναι καλή. Ένα γκολ με πέναλτι φάγαμε με την Κέρκυρα. Δεν έχουμε φάγει. Καλά, οκ, okay, έγινε Μπαρσελόνα. Τι να σου πω. Κλείσε. Άκουσε κάτι. Είμαστε πολύ καλό. Άκουσε κάτι. Ότι είσαι καλό δρόμο. Η μεγάλη σου κίνδυνη είναι δύο. Ήταν δύο στην άμυνα. Πρώτον, όταν έκανε την μπάλα δεν είχε καλέ επαναφορέ. Ναι. Το οποίο χθες δεν μπορέσαμε να το δούμε γιατί ο Πας δεν βγήκε από το καβούκι του. Ναι, όμως και αυτό ρόλο. Πρόσεξέ με, στον Απόλλωνα και στη Λεβαδιά οι επαναφορές σου δεν ήταν οι καλύτερες και με 10 παίκτες ο άλλος. Και το άλλο που κινδύνευες είναι ο αέρας. Εδώ πρέπει να απειλείς λιγότερο στις επαναφορές και να απειλείς λιγότερο στον αέρα. Καλά Πας. Σε καλό δρόμο είσαι. Επαναφορές και αέρας. Πάμε πιο γρήγορα οι γραμμές. Επαναφορές στο transition και ο αέρας. Έλα φίλε, ναι. Γιάννης από Μουδανιά. Καλώς τα Μουδανιά. Τι κάνεις φίλε, καλά είσαι. Καλά φίλε μου. Εσύ. Λοιπόν, μ' αρέσει που έχει επαλέξει ο φίλος ο Αεκτσής. Ναι. Αυτό είναι καλό γιατί θα κάνουμε εμείς τη δουλειά μας. Παοξής είμαι εγώ. Όμορφα και ωραία και πιστεύω ότι φέτος έχουμε μεγάλες πιθανότητες να πάρουμε το πρωτάθλημα. Τις μεγαλύτερες. Ωραία. Το ότι στραβώνει και αυτό στο στόμα του όπως στραβώναμε και εμείς μετά το κύπελο. Και αυτός αρέσει. Α, μπράβο, μου αρέσει και αυτό. Τώρα, το ότι. Συμφωνείς με τον κόκκινο και με μένα στην κοινή άποψη ότι η ΑΕΚ είναι στο ταβάνι της. Είναι στο ταβάνι της, βέβαια. Καλύτερα δεν θα παίξει με τίποτα. Καλύτερα δεν μπορεί να πάει, μάλιστα. Όχι, με τίποτα. Και το παιχνίδι το έχασε ο Χάση από αυτό που είδαν όλοι. Ότι έβαλε τον αργό Ταξίδι δίπλα από τον αργό Βέλγο, εκείνο εκεί το αγγούρι που έχουμε. Και γινότανε πάρτι. Και τον κουρασμένο Ζιλέτ. Και τον κουρασμένο Φουέ. Είχε τελειώσει. Ναι. Είχε τελειώσει. Είχε σβήσει. Λοιπόν, συγχαρητήρια στην ΑΕΚ. Ας συνεχίσει έτσι με την έπαρσή της και εμείς θα κάνουμε τη δουλειά μας ωραία. Πάμε επόμενος φίλος. Η ΑΕΚ δεν νομίζω ότι έχει έπαρση. Οι οπαδοί μπορούν. Πάμε. Ναι. Ο προπονητής της δεν έχει σίγουρα. Ναι. Καλημέρα. Καλημέρα. Για το φιλαράκι τον ΑΕΚΣΥ, εκεί πολλά καρύδια ονειρεύεται. Να τον πείσω να πάρει ένα μικρό καλάθι από εκεί, από τη λίμνη την Καστοριά. Από τη λίμνη την Καστοριά, έγινε. Ναι. Να σε ρωτήσω κάτι, ένα φιλαράκι Καστοριά, ναι. Πόσους παίχτες έχει η ομάδα σου, αν μπορούσες να κάνεις αλλαγή χθες με τους 11 παίχτες αυτούς που παίζεις. Ποιος είναι ο μπάγκος σου και πώς ακριβώς θα βαδίσεις τον επόμενο χρόνο που σε δίνει μπροστά σου. Α, ο μπάγκος. Την ομάδα το πάω. Το ρόστερ σου ποιο είναι, ναι. Οι αλλαγές σου, οι εναλλακτικές σου. Δεν αυτό λέει. Έχει τίποτα. Ένα γκολ χαβαλέ έφαγε ο τερματοφύλακας του Ολυμπιακού και χαμήλωσε ο άλλος το μουστάκι και έφαγε και αυτό το γκολ τουλάχιστον που δεν τρώεται από τερματοφύλακα. Μην μιλάς για μουστάκια, υπάρχει θλίψη στην πόλη για τα μουστάκια. Και κοίταξε να δεις, αυτό το τρίτο γκολ που βάλανε τώρα οι αεξίδες εκεί πέρα έγινε ένα μαλλιά κουβάρια. Ένα μαλλιά κουβάρια, ναι. Ναι, αυτό σκέφτεται ότι θα πάρει το πρωτάθλημα. Εσένα που έλειψε. Δηλαδή, άμα βάλει κανένα τρίτο γκολ με τον Ολυμπιακό, σε χαλάει. Α, σου άλλο το ρωτάνε τώρα. Εσύ που βγήκε ο σέντερ μπακ και πήγε για κατούριμα που έπιανε τον Πρίγιοβιτ και έβαλε ο Πρίγιοβιτ τον γκολ. Αν δεν πήγαινε για κατούριμα, ο Πρίγιοβιτ θα το έβαζε τον γκολ. Εμείς ακόμα δεν μιλήσαμε τώρα. Α, εντάξει. Είμαστε ταπεινοί χριστιανοί. Εμείς τώρα πάμε Λάρισα, έτσι. Πού παίζουν αυτοί. Η ΑΕΚ. Ναι. Πού παίζει η ΑΕΚ κοκκινό. Θα δούμε τώρα. Α, θα δείτε τώρα. Τώρα θα το δει. Δεν καταλαβαίνω. Εντάξει, δεν το ξέρουμε. Δεν θυμόμαστε. Καλά, φιλαράκι μου κόκκινη, δεν γνωρίζει που παίζει η ΑΕΚ. Όχι, ρε φίλε, συγγνώμη. Επειδή δεν παίζει ο Ηρακλής. Συγγνώμη. Μήπως παίζει στο Καφταζόγλιο. Στο Καφταζόγλιο τι δουλειά έχει η ΑΕΚ να παίξει.
Καλά, δηλαδή κάνετε εκπομπή εκεί. Με τον Αστέρα Τρίπολης παίζει. Μπράβο, τι γίνεται εκεί. Γιατί λες να παίζει το Καπτατσόγλιο. Όχι, λέω τώρα μέσα γιατί σε ρώτησα έτσι ένα καλαμπουράκι. Αστέρα Τρίπολης, τουλάχιστον αυτή είναι η ομάδα. Εκεί δεν πιστεύω να πάρει τουλάχιστον ούτε ένα βαθμό. Θα τους καθαρίσει σαν αυγό. Αυτό θέλεις. Άλλο το θέλω σου και άλλο θα γίνει. Ο Πάο φιλαράκι μου αποδίδει και θα δείξει και το πρωτάθλημα θα είναι το Πάο. Και αν θέλει ο Καστοριανός από τώρα, εγώ σαν οπαδός του Πάο, τον προκαλώ με ένα καλό στοιχηματάκι και να πάμε εμείς οι τέσσερις σε όποια ταβέρνα θέλει να φάμε αυτά που θα τον πάρω. Την καλημέρα. Γεια σου Μάρκο. Ταβέρνα. Τον πάρεις. Έλα φίλε. Ορίστε. Πάντως ο ΠΑΟΚ έχει την καλύτερη άμυνα με ένα γκολ παθητικό, αλλά και μια από τις χειρότερες επιθέσεις με πέντε γκολ θετικό. Ναι. Ναι, έλα φίλε. Καλησπέρα. Καλησπέρα φίλε. Έλα. Κόκκινε. Εδώ είναι. Θα ρωτήσω κάτι. Πες μου. Θα το ρωτάς μετά. Επόμενη γραμμή. Μάλιστα. Έπεσε το κέντρο. Έπεσε το κέντρο. Mm. Τέτοιος καταραμένος είναι ο ηχολήπτης που έριξε το κέντρο. Τρισκατάρατος θεομηνίας. Ο ηχολήπτης θέλει. Ποιο είναι ο Γουρσούρης εδώ μέσα. Υπάρχει μεγαλύτερος από σένα. Γιατί κάνεις τα τώρα παιδιά. Που γίνανε φαβοροί οι δύο άτυλοι θα αρχίσουν τις γκέλες εκεί που δεν το περιμένουν. Γιατί δεν ξέρουν να το πάρουν. Δεν μπορούν τον πρωταθλητισμό. Λέει μου δεν είναι 63. Και έτσι λέει. Κόκκινε αυτός ο πιστεύω που μίλησε ο Ρουβάς ήταν. Πες τον Αϊνστάιν από την Καστοριά πόσο κέρδισε η Εκλαμία 5-0. Θα μας τραλάνει. Κρατήσει τον Πάουξ στην κορυφή, γράψατε στην εφημερίδα και ο Πάουξ είναι τρίτος. Συγχαρητήρια, δώστε κι άλλους ανούς Πάουξίδες. Σανό. Στο δεύτερο μήνα οι οπαδοί του Στουρέντι, μπουνιές στα αποδυτήρια, προεδράραμε 100 εκατομμύρια έσοδα και πετάει τους προπονητές σε εσάς τιμένες λεμονόπες. Φάτε σαν ο Γάβρι, το 50-50 δεν το αντέχετε. Ραπτόπουλο Πάουξ και μόνος να παίξει στο πρωτάθλημα θα βγει δεύτερος. Είναι μακρά η πιο loser ομάδα. Loser. Ραπτόπουλο, πόσο σε χαίρομαι που θεωρείται βασικό φαβόρι τον Πάο και περνάει έξω τα ψηλά γράμματα, γιατί θα το σηκώσει χωρίς να το καταλάβετε. Ναι. ΑΕΚ Ορεστιάδα. Εάν το πάρει η ΑΕΚ από τον Πάο και αυτό το πρωτάθλημα, θα πρέπει να αυτοκτονούν ομαδικά, να ανεβαίνουν 5-5 στο Λευκοπύργο και να πέφτουν. Πάμε. Ζιουν από πάνω. Έλα. Με την Boca Juniors πότε είναι το match. Πάμε. Άντε τώρα, μη σ' αρχίσει φάπες τώρα. Τι θα αρχίσει. Σε πυροβολήσω. Okay. Θα με πυροβολήσω. Παρακαλώ. Με αυτό που βάρεσε το Ρώσο με το κουμπί, με το ίδιο όπλο. Πότε έγινε αυτό. Α, εκεί όταν δούλευε στα φουρτάκια, κοιτάξτε. Δούλευα σε φουρτάκια. Το καζίνο, πώς το λένε. Εγώ δούλευα στο καζίνο. Πώς το λένε αυτά, το bowling, ρε παιδί μου. Από το καζίνο, τα φουρτάκια μέχρι το bowling υπάρχει τεράστιο. Το bowling που έπαιρνε τα λεφτά με το τσουβάλι. Και πότε έγινε αυτό και το ξέρω εγώ. Ότι το κουμπί δεν είναι. Πότε. Πότε, ναι. Είναι μια ιστορία πάλι που τη λες, πάλι που την έφτιαξε, φτάνει. Εγώ την έφτιαξα. Κάτι καινούριο. Πάει τέλειο. Επόμενο, ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Εγώ είμαι παιδιά. Εσύ. Λοιπόν, θα ήθελα να πω στον προηγούμενο του Μπαουξή που σχολίαζε για τον Καστοριανό τον ΑΕΞΗ. Ναι. Θα πάρει καλαθάκι από τη λίμνη της Καστοριάς, κάτι τέτοιο έλεγε. Ξέρω εγώ. Άμα θέλει να σχολιάσει, για την ομάδα, να μην σχολιάζει την πόλη της Καστοριάς. Γιατί αν θυμάστε το Μπαουξή, άμα είναι λίγο μεγάλο σε ηλικία, στην Καστοριά μια ζωή τρώγανε ξύλο. Ποιο έτρωγε ξύλο στην Καστοριά. Οι παοξίδες μια ζωή τρώγανε ξύλο στην Καστοριά. Στείλ τον. Και άμα θέλει. Στείλ τον. Δεν μας ενδιαφέρει ποιο τρώνε ξύλο. Ναι. Μας ενδιαφέρει ποιοι δίνουν ξύλο. Έλα, φίλε. Ναι. Ορίστε. Σήμερα πάμε ρε κόκκινε υποτονική. Άντε. Πάμε. Εγώ φταίω ρε βλάκα. Ε, άντε αφού. Ναι. Τι θέλω το λέω, όχι. Πες καλησπέρα, τι κάνετε, καλή εβδομάδα. Πες τα εσύ που τα ξέρεις. Καλησπέρα, πάνε. Τα μούτρα σου. Λέγε, φίλε. Δεν βλέπει τα μούτρα μου, άλλος ακούει. Ναι. Ακούει μια φωνή. Ναι. Έλα, φίλε. Πάμε στον επόμενο. Επόμενο, λέγε φίλε. Όχι, αυτό είναι εδώ, στο αυτοκίνητο. Δώστε. Ναι. Πάμε στον επόμενο. Άστο, ναι, δύο καθυστερημένους έχω, τον Ακροατή και τον Κόκκινο. Πάνε στον επόμενο. Πάρε γρήγορα και εσύ στροφές. Με τον συνδικαλισμό, κάρβουνε και το μυαλό σου και εσένα. Πάμε επόμενο, ναι. Έλα, φίλε. Παρακαλώ. Άντε, πάμε. Παρακαλώ. Έλα, πάμε, καλησπέρα. Καλησπέρα. Άντε, αργέ, τελείωνε. Εγώ είμαι αργός, ρε. Εγώ είμαι αργός. Ε, αυτός ο διπλανός είναι ο αργός. Τι να κάνω. Τι κάνετε ρε παλικάρια, είστε καλά. Καλά φίλε εσύ τι. Σφυράκιας. Γεια σου Σφυράκια. Ο Γρηγόρης εκεί δίπλα σου είναι. Εδώ είναι αλλά. Τι έγινε ο Ηρακλής, έπεσε τελικά. Δεν ξέρει, δεν ασχολείται με τον Ηρακλή ο Γρηγόρης. Τι θες ρε. Τι θες ρε. Τι θες. Επειδή
επειδή τον Μπάμπα ακούστηκε ολόκληρο το καλοκαίρι. Θέλει να φας καμιά κατάρα τώρα. Από τις πολλές κατάρες. Ψιλωμένος. Με τη γριά ασχολείσαι πάλι. Α, στη γριά πέθανε. Με τη γριά ασχολείσαι πάλι. Άστε τη γριά να πεθάνει, πέθανε. Πάμε στα θέματα. Άστε τη γριά, πέθανε η γριά. Εγώ ήθελα να σας πάρω για μια καλησπέρα, να ρωτήσω τον Γρηγόρη αν η γριά πέθανε. Πέθανε η γριά. Η γριά δεν πεθαίνει. Η γριά ψόφισε, δεν πέθανε. Πάμε. Η γριά δεν πεθαίνει. Η κατάρα από τον τάφο. Θα επανέλθει, μη θέλω. Η κατάρα από τον τάφο του Θεοδωρίδη και του άλλου του Παπαδόπουλου. Αυτές είναι οι κατάρες. Κατάλαβε. Η κατάρα τη γριά και η κατάρα. Πάμε επόμενο. Κάνα ουσιαστικό. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ναι. Καλησπέρα. Λοιπόν, δύο πραγματάκια να πω για το χθεσινό ματ. Να πεις φίλε, γιατί όλοι οι σαχλαμάρες είναι εδώ, λέγει. Λοιπόν, καταρχάς, έπαρση ξεκάθαρα δεν υπάρχει στις τάξεις της ΑΕΚ, κυρίως στην ομάδα βασικά. Όπως ξέρεις και εσύ, Ραπ, ο προπονητής ξέρει να περνάει τη σωστή ψυχολογία στους παίκτες. Από σήμερα και όλα θα κοιτάξουν όλο το ευρωπαϊκό παιχνίδι με την Αυστρία. Δεν σε νοιάζει. Θα πω κάτι άλλο. Θα έπρεπε να μην σε νοιάζει. Ποιο θα έπρεπε να μην με νοιάζει? Το παιχνίδι με την ΑΕΚ. Ποιο είναι τερματοφύλακας δεύτερος στην ΑΕΚ? Μπάρκας. Μπάρκας τερματοφύλακας. Ποιο είναι? Γιακουμάκης σέντερ φορ. Γιακουμάκης. Μπακασέτας δεκάρι. Πόσο είναι? Σιμώνης τραυματίας. Γαλανόπουλος. Ο Γιώγας έξω. Ποιο είναι δεξιμπάκ? Άλλος ερασιτέχνης. Αριστερό μπακ βάλει κανένα πιτσιρίκο. Μην ασχολείσαι με την Ευρώπη, ρε Αεξή. Έχει να κάνει το ρόστερ. Μην ασχολείσαι με την Ευρώπη, ρε. Το ρόστερ σου, σε είπα και εγώ και ο κόκκινος. Δεν έχεις βαθύ ρόστερ, ρε, για να κρατήσεις κύπελο πρωταθλητισμού και Ευρώπη. Λοιπόν, και για τους τρεις στόχους μπορεί να μην έχω, αλλά διαφωνώ το ότι δεν έχω βαθύ ρόστερ για Ελλάδα και σε είχα στείλει και μήνυμα. Το είχα ξαναπεί. Τώρα παίζεις Ευρώπη. Θα πας τώρα, δεν μου λες, στην Τρίπολη. Στην Τρίπολη θα πας κουρασμένος, θα σου πιει το αίμα ο Παντελίδης. Τέλος πάντων. Τέλος πάντων. Ένα προβληματικό. Ποιο μάτς είναι για σένα σημαντικό? Αύριο ή με την Τρίπολη? Σίγουρα είναι η Τρίπολη. Η Τρίπολη είναι. Ποια Ευρώπη τώρα, ρε Βλάχο, τώρα για Ευρώπη. Πού να φτάσεις στην Ευρώπη, φίλε? Καλά σου λέει. Απάντησε μου, πού να φτάσεις. Καλά σε λέει. Εάν γινόταν αυτό με τον ΠΑΟΚ χθες, την ανατροπή μέσα στην Τούμπα. Δεν υπάρχει απάντηση. Εγώ ξέρω ότι όλες οι φιλάδες θα γράφανε για τον ΠΑΟΚ. Πάμε επόμενη γραμμή. Καμία γραμμή δεν παίρνει. Δεν παίρνει καμία. Κλειδαράς. Απίστευτο, ρωτάς. Και σου λέει τα δικά του. Ναι, ρε φίλε, αυτό είναι το Facebook που έχετε. Ποιο Facebook? Μιλάτε με το Facebook. Έχει... Ναι, έχει σαπεί στο μυαλό σας μες στο Facebook και δεν έχετε επικοινωνία ένας με τον άλλον. Το Facebook. Στο Facebook. Λεφτά. Ρε, άλλο σε λέω. Το Facebook με φέρνει λεφτά εμένα το Facebook. Λέω, έχει κάψει φλάτσα τα μυαλά σας το Facebook. Άλλο το ρωτάς τον άλλο, άλλο σε απαντάει. Σεξ από το Facebook, συναλλαγές από το Facebook. Έχει σαπεί στο μυαλό σας το Facebook. Άντε. Όχι, Θεούλη. Λοιπόν, χρώματα με πολύ μεγάλη καλλιπτικότητα, την υψηλότερη. Ναι. Χρώματα Vitex Classic, πιστοποιημένα με κλασένα. Πάτε στον Κοσμάουγλου. Πιο συγκεκριμένα εκεί που υπάρχουν τα πάντα γύρω από το χρώμα για τη διακόσμηση, στο νέο κατάστημα, στον Εύοσμο, Ιθάκης 62 Μαντών 3, με τηλέφωνο το 2310-303-173. Διάλειμμα και επαναρχόμαστε και πάλι με γραμμές. Η ώρα είναι 3:30. Ώρα για ICBS Business College. 40 χρόνια δημιουργεί ηγέτες. Ο σεβασμός στις ελπίδες της νεολαίας είναι υποχρέωση όλων μας. Το ICBS Business College, αναγνωρισμένο από το Υπουργείο Παιδείας της Ελλάδας σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Winchester της Αγγλίας, δημιουργούν και εξελίσσουν μάνατζερ στην Ευρώπη. Τα τρία κάμπους σε Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Λάρισα και οι καινοτομικές μέθοδοι διδασκαλίας χαρακτηρίζουν το ICBS ως κορυφαίο Business College στην Ελλάδα. Τα πτυχία Bachelors και Masters είναι ισοδύναμα με τα αντίστοιχα των ελληνικών πανεπιστημίων και οι κάτοχοί τους συμμετέχουν σε διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ. ICBS Business College. 40 χρόνια δημιουργεί ηγέτες. Oh, πάρε μπρος, πάρε μπρος, σε παρακαλώ, μην εκκρεμάσεις τώρα. Τάφαγε τα ψωμιά του φιλαράκι. Τώρα θα σου πω τι θα κάνεις για να το ξεφορτωθείς οριστικά. Παίρνεις την άδεια κυκλοφορίας στο χέρι. Τηλεφωνείς στο 18133 για οριστική διαγραφή και κερδίζεις και μετρητά. Αφή Κωνσταντινίδη και οριστική διαγραφή του παλιού σου αυτοκινήτου αμέσως και στην καλύτερη τιμή. Πάρε τηλέφωνο στο 18133 ή μπες στο axa.gr. Με κάπα σίγμα, έτσι. Κάτι απίθανα πολύχρωμο συμβαίνει
πηγαίνει δυτικά. Νέο κατάστημα Κοσμάοχλου στον Εύωσμο. Το μεγαλύτερο κατάστημα για διακόσμηση και ανακαίνιση. 1100 τετραγωνικά αφιερωμένα στο χρώμα. 1100 απίθανες εφαρμοσμένες ιδέες για να δεις και να επιλέξεις. Αναζήτησε τη νέα βεντάλια Global της Vitex με τις 1320 διεθνείς τάσεις της αποχρώσης και εμπνεύσου. Βάψε ό,τι θες μόνο με Vitex. Με ποιοτικά χρώματα μέγιστης αντοχής και στο νέο κατάστημα Κοσμάοχλου. Νέο κατάστημα Κοσμάοχλου. Ιθάκης 62 με Αντώνη Τρίτσι στον Εύωσμο και Φιλίππου 74 στο κέντρο. Εθνικής Αντίστασης 82 Φίνικας. Στον δικό σου καφέ βλέπεις το μέλλον? Αν όχι, έλα στα καταστήματα Φορόλ και διεκδίκησέ το. Νέος μεγάλος διαγωνισμός με μία ετήσια και 16 μήνες υποτροφίες στο ΙΕΚ Α και άλλες δύο επιδοτήσεις διδάκτρων στο Mediterranean College. Απλά παίρνεις τον καφέ σου από τα καταστήματα Φορόλ, συμπληρώνεις την ειδική φόρμα με τα στοιχεία σου και που ξέρεις, ίσως να είσαι ένας από τους μεγάλους τυχερούς. Μόνο στα καταστήματα Φορόλ με κάθε καφέ στρώνεις το μέλλον σου. For all coffees, for all dreams. Να πας το αυτοκίνητο για σέρβις. Ναι, σωτηρία μου. Ποιος ξέρει πόσα θα πληρώσουμε πάλι. Ναι, σωτηρία μου. Να πληρώσεις και την ασφάλεια αυτοκινήτου. Ναι, σωτηρία μου. Άλλα λεφτά εκεί. Πληρώνουμε. Ναι, σωτηρία μου. Και έρχονται για τα τέλη κυκλοφορίας να μας αποτελειώσουν. Ναι, σωτηρία μου. Να πληρώσεις και την οδική βοήθεια. Ναι, σωτηρία μου. Άντε πάλι λεφτά και λεφτά και λεφτά. Πότε θα σταματήσουμε να πληρώνουμε? Ναι, δίκιο έχει, σωτηρία μου. Γιατί θα είχα αδικό? Ναι, όχι, σωτηρία μου. Η πραγματική σωτηρία για κάθε ιδιώτη βρίσκεται στην υπηρεσία Hertz Operating Lease. Απόκτησε τώρα το αυτοκίνητο της επιλογής σου και όλα τα αναλαμβάνει η Hertz. Μπες τώρα στο hertz.gr ή κάλεσε στο 2310-476-270 και βγες κερδισμένος με Hertz Operating Lease. Ω, τι έχω πάθει, ρε φιλαράκι. Έχω ένα ραντεβουδάκι, ρε παιδί μου, καυτό και ψάχνω κανένα παντελονάκι, κανένα μπουκαμισάκι, ξέρεις, έτσι πάνικο να πούμε ωραίο, αλλά καταλαβαίνεις τώρα, να με κόβει και λιγάκι. Καλά πλάκα με κάνεις. Έφυγες για Στεφάν's Extra Extra Large. Πα, και δεν μου λες, θα με χωράει κάτι εκεί ή τζάμπα θα πάω? Βρε αγόρι μου, εσύ είσαι κοκαλιάρης για αυτούς. Στεφάν's Extra Extra Large. Νέο κατάστημα στη Θεσσαλονίκη, Λεωφόρος Λαγκαδά 213. Πληροφορίες στο e-shop stefansextraextralarge.gr. Στεφάν's Extra Extra Large. Εκεί που σταματάνε οι άλλοι, ξεκινάμε εμείς. Διαθέσιμες τώρα οι νέες συλλογές φθινόπωρο χειμώνα. Δεκαήμερο flash sales στην Πορσελάνα. 20 με 30 Σεπτεμβρίου ανάβουν τα flash σε αμέτρητα προϊόντα. Flash sales και ήδη χαμηλές τιμές πέφτουν κι άλλο. Με δωρεάν μεταφορά και έως 12 άτοκες δόσεις. Flash sales Πορσελάνα. Ενημερωθείτε στο ανανεωμένο porcelana.gr. Οι καθημερινές δραστηριότητες και η φθορά του χρόνου επιβαρύνουν την υγεία οστών και αρθρώσεων και μειώνουν σημαντικά την ευκινησία και την κινητικότητα. Όμως η Xenecom έχει τη λύση. Terabon, πλούσιο σε αλουρονικό οξύ και με ένα μοναδικό συνδυασμό γλυκοζαμίνης, χονδροϊτίνης, MSM και κουρκουμά. Terabon, ο σύμμαχος των αρθρώσεών σας. Από τη Xenecom, επίσημος προμηθευτής της Εθνικής Ομάδας Μπάσκετ. Ναι, 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 παιδιά. Καλοκαιρινό tour στα Φρέτζιο. Καθημερινά, ναι. Μαζί μου δροσερές παρουσίες. Η Φουντελίνα, η Νοναμπέλα, η Στρασιατέλα, το φιλαράκι μου ο Σόκο Βατόμουρο και... Παιδιά, μπάστα με τα φλάς, λιώνει ο θείασος. Φρέτζιο. Αυτό το καλοκαίρι, βουρ για τουρ στα Φρέτζιο. Φρέτζιο. Παγωτά για καλομαθημένο. Έλεος και από χθες, μέσα έξω, μπουμ μπουμ. Τουλ πλάς, μαντέμ. Τα καλά εργαλεία κάνουν φασαρία. Tool Plus. Βιομηχανικά εργαλεία. Ηλεκτρικά, μπαταρίες, εργαλεία χειρός, εξαρτήματα, ανταλλακτικά, εργαλειοθήκες. Τα καλύτερα εργαλεία, οι καλύτερες μάρκες. Makita, DeWalt, Stanley. Tool Plus. Αγίου Νέστορος 30, Λαγκαδά με Αγίου Δημητρίου. Και toolplus.gr για να διαλέξεις με την ησυχία σου. Tool Plus. Γιατί τα καλά εργαλεία κάνουν φασαρία. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Σας τηλεφωνούμε για μια νέα εκπληκτική προσφορά ψυχαγωγίας. Μόλις πήρα το νέο Seat Ibiza. Μα δεν μου το λέτε, κυρία μου, τόση ώρα να μην σας ενοχλώ κι εγώ. Ω, παρακαλώ. Με το νέο Seat Ibiza βγαίνεις από το σπίτι για να ζήσεις όσα ήθελες. Χώρη και άνεση μεγαλύτερης κατηγορίας, φώτα Full LED, οθόνη αφής 8 ιντσών, ασύρματη φόρτιση τηλεφώνου και τεχνολογία Full Link. Νέο Seat Ibiza. Start moving. Με 11.700 ευρώ. Οδηγήστε τώρα το νέο Seat Ibiza στη Seat Κατάκης, στο 1ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών. Νέο
κατάστημα Lidl στον Εύωσμο. Με αναβαθμισμένους χώρους, εξελιγμένες υπηρεσίες και φυσικά χαμηλές τιμές Lidl. Αυτή την Πέμπτη, 28 Σεπτεμβρίου, από τις 8 το πρωί, σας περιμένουμε στα εγγένεια του καταστήματος Lidl Εύωσμου, Μακεδονίας 60, για να γιορτάσουμε μαζί με καφέ, γλυκά, γευστικές δοκιμές και πολλή μουσική από τον DJ. Lidl, κάθε μέρα αξίζει. Μετρόπολης 95,5. Όλα τα σπορ παίζουν εδώ. Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι και οι γραμμές είναι δικές σας στο 2310 και τα 390 που μπορείτε να τηλεφωνείτε. Μαζί μας πάντα η εταιρεία Σκιάδης Παλωδήμος στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών. Με Σκόντα, με Kia, με Hyundai, με ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, με ασύλληπτες προφορές και καταπληκτικό σέρβις για όλους εσάς οι οποίοι μπορείτε να πάτε στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών λίγο μετά το Αλφακτέο, τώρα που έχει ανοίξει και ο κόμβος, είναι 5 λεπτά από το κέντρο της πόλης. Περισσότερα στο 2315-96-596, ακόμη και για μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με την εγγύηση της Σκιάδης Παλωδήμος ΑΕ. Τα 390 είναι ελεύθερα, για την ακρίβεια 2 γραμμές είναι ελεύθερες, 4 κατεκλειμένες, πάμε. Ναι. Ορίστε. Ναι. Έλα φίλε. Τι γίνεται, καλησπέρα. Τι να γίνει, καλησπέρα. Χθες ξανασύσαμε δάκρυα χαράς. Εσύ τι είσαι, εξής. Ναι, τι θα είναι. Τι να πω, η ομάδα πετούσε, τώρα βλέπουμε το μάτς με την Αύστρια και προχωράμε. Αλλά ήθελα κάτι να ρωτήσω, ρε παιδιά. Αυτός ο Γάβρος πήρε πριν και λέει για τις φωτιές και για περιοχή. Ήταν στο γήπεδο και τα ξέρει όλα αυτά. Μπορεί και να ήταν. Καλά, να ήταν, αποκλείεται να ήταν, τέλος πάντων. Ρε φίλε, δεν το ξέρει. Τηλεφώνει και ο κόσμος από την Αθήνα ή οπουδήποτε. Τι έγινε, παιδιά, μπορεί και να ήταν. Τι έπαθε, τι έγινε. Και πώς μιλάει και κατηγορεί και λέει τα δικά του. Ποιον κατηγόρησε, ρε φίλε. Ποιος κατηγόρησε. Ξένες περιουσίες, λέει, σπάσανε και κάνανε. Ναι, ρε φίλε, εσύ άμα πάρεις το αμάξι σου και στο σπάσου μέσα από το γήπεδο, δεν αγκαρίζεις. Δηλαδή. Το ότι πετάξανε δακρυγόνα στα τουρνικέ και μπορούσε να σκοτωθεί κόσμος, γιατί ήταν πίτα το πέταλο, πίτα δεν χωρούσε ούτε. Έχεις δίκιο, φίλε. Κανονικά έπρεπε να έρθουν από στην Ολλανδία με τα άλογα, με κάτι ρόπολα, τους πάσουν τα κεφάλια. Αυτό ήταν το καλό. Το κανονικό. Αυτά εδώ τα χημικά τα πετάνε για να μην έχει κανένα νεκρό από κανένα οροπαλίδι. Το κατάλαβες. Ενώ αν πεθάνει από το χημικό στο νοσοκομείο δεν περνιέται. Το πιέσες το έργο. Πάμε επόμενη γραμμή, γιατί δεν το πιέσες. Αν πάρεις το σαράβαλό σου και το δικό μου έξω από το κήπεδο και μας πάνε, θα φωνάζουμε όμως. Ναι, θα φωνάζουμε. Τα χημικά ήρθανε για να μην πάει ο μπάτσος με το ρόπαλο και σανιδώσει κανένα στο κεφάλι. Γιατί έχει πολιτικό κόστος. Στην Ολλανδία, στην Αμερική δεν έχει πολιτικό κόστος. Πάμε επόμενη γραμμή. Εκεί σκάνε οι μαύροι, έχουν την κάμερα ναι. Στο κράνος. Άμα κουνηθείς, τραβάνε μια πιστολιά και σου λέει κάνε μαγκιά. Άμα θες να κάνεις μαγκιά. Κατάλαβες, δημοκράτη. Δεν κουνιέται κανείς. Δεν κουνιέται, φίλο. Παρακαλώ. Αλλά εμείς θέλουμε δημοκρατία. Θες δημοκρατία, δεν θες ξύλο αστυνομικό. Στον μπάτσο πρέπει να τον πυροβολήσουν πρώτα για να πυροβολήσουν. Λοιπόν, φάει τα χημικά τώρα και μην μιλάς. Άιντε. Όπως τα θες, όλα δικά σου δεν γίνεται. Πάμε επόμενη γραμμή, ναι. Έλα. Έλα. Έλα, ρε πασοκόψυχε. Πασοκόψυχος. Ναι. Ναι. Άκουσε να σου πω, είπες προηγουμένως στον άλλο τον Αεκτή να μην ενδιαφέρεται για την Αύστρια. Ναι, έτσι είπα. Από αυτά και από αυτά. Εμείς παίξαμε με τη Ριέκα για 6 εκατομμύρια και ο Γάβρος έπαιξε για 28. Ναι. Ας έχεις βαθμολογία στην Ευρώπη, γιατί θα σου χρειαστεί μην παίζεις πάλι με Τσεσεκά και Σιαωέ. Εγώ σου λέω τι το συμφέρει. Φίλε, πιο σημαντικό τι είναι για σένα. Ναι, πιο σημαντικό είναι να έχω ταμεία γεμάτα. Με βαθμολογία στην Ευρώπη έχω πειρες να κάνω ταμεία γεμάτα. Αλλιώς πρέπει να βρίσκω κανένα κορόιδο να βάζει κανένα 25 το χρόνο. Με αυτόν ο οποίος έχει τη διαχείριση της ομάδας σου, τα ταμεία σου δεν είναι απλά γεμάτα, είναι σκασμένα. Η καλύτερη περίπτωση γεμάτων ταμείων και μη μεγάλων στόχων ήταν τόσα χρόνια ο ΠΑΟΚ. Πήγαινε στην Ευρώπη, στόχο δεν είχε το πρωτάθλημα, έπαιρνε τα λεφτά από την Ευρώπη, έβγαινε τρίτος ή τέταρτος, δεν μίλαγε κανένας ΠΑΟΞής και ήταν όλα με λιγάλα. Τώρα υπάρχουν στόχοι. Έχει δίκιο ο UEFA 5-6 εκατομμύρια, 30 είναι το Champions League. Έτσι γεμίζω με τα ταμεία, όχι με τα τάλιρα. Και τα τάλιρα καλά. Πρέπει να έχει βαθμολογία στην Ευρώπη. Εντάξει, καλά τα λέω. Και θέλω να κάνω και μια καταγγελία. Απορώ πώς δεν ασχοληθήκατε δηλαδή για το υπέρμετρα σκληρό παιχνίδι των παικτών του Πας Γιάννενα.
που μου θύμισε αυτό των πηκτών της Κέρκυρας. Είσαι πολύ αλήτης. Όχι δηλαδή, κορμιά πέφτανε. Κορμιά πέφτανε, αφού αναγκάστηκα για να δω κάτι πιο σκληρό. Έβαλα τις χώρες μου ένα DVD, την Barbie πριγκίπισσα. Τι αλήθεια είναι αυτό. Είπα, είναι μεγάλο. Στείλ το τον αλήταρο. Μεγάλο κοπρόνι. Ήταν σκληρό το μάτς. Ναι. Ο Γαρουφαλιάς δηλαδή σαν να αντιπιθέσει. Την Barbie τώρα. Κοίταξε, το ξέρω που πάει το υπονοούμενο. Μα για να πάρεις πρωτάθλημα χρειάζονται και αυτά. Και οι Κέρκυρες και τα Γιάννα και τα λοιπά. Όχι, δεν θα βγει σήμερα ο περιβόητος οδηγός του Κερσάβα. Λοιπόν, παιδιά, το Δεκέμβριο ο ΠΑΟΚ θέλει προπονητή και ένα σύντροφο να ξεκουράζει τον Πρίγιο. Κατ' εμέ, Ρίκη, γύρνα πίσω ή έω τηλεφώνα για τη θέση του Φόρ και μόνο. Ραπτόπουλε, είσαι μηδενιστής. Στο ανυπόλυτο ελληνικό πρωτάθλημα, μόνο δύο ομάδες ξεχωρίζουν φέτος. Ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ. Όποιος φορμαστεί πιο γρήγορα και όποιος έχει τη διαιτησία στο μεταξύ του, θα το πάρει. Γιατί είπα κάτι άλλο. Τον Ολυμπιακό δεν τον σπρώχνει τη διαιτησία. Ναι. Και μέσα στο γήπεδο δεν μπορεί. Ας πάρει ο ΠΑΟΚ ένα πρωτάθλημα και μετά να σταματήσουμε να παρακολουθούμε αυτό το τσίρκο που λέγεται Super League. Εγώ είπα κάτι άλλο από αυτό που λέει αυτός. Το ίδιο πράγμα λέω. Πάμε επόμενη γραμμή. Γρηγόρη και Κωστή, νίκη της ΑΕΚ οφείλεται στον καταπίνω που έπνιξε δύο γκολ. Ο Ολυμπιακός χρειάζεται τέρμα, ελπίζω ο Πρωτό να δώσει λύση. Ναι, κοίταξε τώρα αυτή η στοχοποίηση. Ο Πρωτό, άμα γίνει κανένα χάι σκόρτι, δεν θα πει. Μισό. Είναι η στοχοποίηση, η λάθος στοχοποίηση είναι αλητία. Το να στοχοποιείτε τον καπίνο για να καλύψετε τις λακαμίες τις διοικητικές και τις προπονητικές είναι το λιγότερο αλητία. Είναι αλητία. Εγώ τον καπίνο πριν ένα μήνα λέω τον Αλέφαντο. Δεν τραβάει. Όχι, λέει παιδαράς είναι. Δεν τον βλέπω, του λέω. Εξαιρετικό. Όχι, λέει παιδαράς είναι. Εξαιρετικό. Είναι, λέει, ψηλός 1,90. Και ο Φούντας, του λέω, είναι 1,90. Τι πάει να πει ότι. Ο Φω εκτέλεσε το πλάγιο, αλλά το εξαιρετικό είναι άλλο. Ποιο. Από τον Δημήτρη, λέει. Μέχρι και ο Σιδηρόπουλος πρόλαβε να διώξει το χάσι και μετά ο Χοντρός. Ναι. Που τον απέβαλε. Ο Σιδηρόπουλος έκανε ρεσιτάλ διαιτησίας. Εξαιρετικός. Πολύ καλός, γυμνασμένος. Έδειξε να μην βοηθάει κάποια ομάδα, μπορεί να διαμαρτύρεται η ΑΕΚ που δεν απέβαλε τον Ρωμαό. Κανένας να μην διαμαρτύρεται. Μακάρι όλες οι διαιτησίες να είναι σαν του Σιδηρόπουλου. Πάμε επόμενη γραμμή. Μακάρι. Μπράβο. Κωστή, διαφωνώ για τον Πρίγιο ότι είναι χαμηλά ανάπηρος και αυτό το λέω γιατί σχεδόν όλες του οι πάσες που θα βγαίνουν αντεπίθεση είναι σωστές. Καλεί δηλαδή κάπως την έλλειψη ταχύτητα. Α, κάτι το οποίο δεν είπα εχθές, για μην αδικούμε τους ανθρώπους. Ο Πρίγιοβιτς πήρε πολλά μέτρα χώρο και ήταν πολύ πιο συμμετοχικός. Ήταν πιο Ευρωπαίος εχθές ο Πρίγιοβιτς. Συνέχισε να το βρίζει εσύ. Καλό θα του κάνει. Πάμε επόμενη γραμμή. Δεν βρίζω κανέναν. Ναι. Δεν βρίζω κανέναν. Χθες, αν ήμουνα στο γήπεδο έξω, θα έπαιρνα από τον Μπέλκα αυτόγραφο. Πραγματικά. Με συγκίνησε ο Μπέλκας. Έτσι μ' αρέσει να το βλέπω να παίζει. Δεν μπορώ τα νιαωρίσματα και τα αυτά. Τι να σου πω. Μακάρι το παιδί να πάει μπροστά. Ορίστε. Πάμε, επόμενη γραμμή, ναι. Έλα. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Τι κάνετε, όλα καλά? Άμα ήταν όλα καλά, θα αυτοκτονούσαμε σαν το Βέλγιο. Ωραία, μια χαρά. Στο λοιπόν, αυτοκτονούμε. Ναι, αυτοκτονούμε. Εγώ ΠΑΟΚτσής είμαι, ναι. Με την ομάδα μου θέλω να ασχοληθώ μόνο. Δεν με νοιάζει ούτε η ΑΕΚ ούτε Ολυμπιακός. Να μην σε νοιάζει. Λοιπόν, και επειδή κάνω πάρα πολλά χρόνια πρωταθλητισμό. Τι κάνεις? Και μήκος κάνω, Στίβο. Μπράβο. Λοιπόν, επειδή έχουν κρυθεί για χιλιοστά του εκατοστού μετάλλια και τέτοια. Ναι. Θέλω να πω σε αυτούς που λέγανε, που κράζανε ότι να 5 γκολ έχει βάλει ο ΠΑΟΚ σε 5 μάτς και δεν συμμαζεύεται κτλ. Και έχει φάει ένα. Γίνεται να κερδίζω με 0,01. Πόσοι κάναμε με τον Φερνάντο Σάντος? Σωστά μιλάς. Τους τρεις πόντους τους παίρνω. Το μετάλλιο το πήρα, ρε φίλε. Πήρα χρυσό εγώ για ένα χιλιοστό. Το πήρα το χρυσό. Τελείως. Σωστό. Συμφωνούμε απόλυτα. Λοιπόν, στο τι επίδοση έχει το μήκος? 8-0-2. 8-0-2. Ναι. Είναι πολύ λίγο κόκκινε. Καλά είναι. Καλά είναι. Πολύ καλά. Είναι. Το παγκόσμιο ρεκόρ πώς είναι, κόκκινε? Το παγκόσμιο 8-70 κάπου εκεί. Για πες. 8-66 είχε κάνει κάποτε ένα Έλληνας που έχει το παγκόσμιο. Τέλος, το παγκόσμιο, το Πανελλήνιο. Ναι, τέλος πάντων, 8 μέτρα πηδάω χοντρικά, ρε παιδί μου. Είμαι 26 χρονών. Μέχρι πόσο μπορεί να φτάσεις? Τι σου λέει ο προπονητής σου? Μέχρι τα 40 μπορεί να πηδάει. Όχι, μέχρι τι. Όχι, είμαι ταβάνι, δεν πάω άλλο. Είμαι 26 χρονών. Όχι, λέει, λέω, η επίδοση μέχρι πόσο μπορεί να πιάσει? Ναι, αυτό λέω. Είμαι ταβάνι, είμαι στα 8 μέτρα περίπου. Μου λέει ότι άμα πάρει και κανένα χάπι παραπάνω, μπορεί να πάμε και 8,5. Χάπι παραπάνω? Ναι. Αν πάρει χάπι παραπάνω και πάει στα 8,5. Αξίζει, ρε φίλε. Πες μου ειλικρινά. Τι λεφτά θα πάρει? Περίμενε λίγο να το στοχοποιήσουμε το θέμα. Τώρα είμαι με συμπληρώματα απλά, έτσι, κάτι προτείνει. Άλλο κάτι... λέμε. Αν πάρεις το καλό εγώ το χάπι. Εγώ ρωτάω, δεν θέλω. Αξίζει λεφτά. Το κόπο να ρισκάρεις. Θα πάρεις πολλά λεφτά. Στα 26 για να πάρεις αναβολικά είσαι μεγάλος καραγκιόζης. Έφυγες, για χαρά. Περίμενε. Α, να ναι. Τελειώσω. Ναι. Δεν είπα, για την ομάδα μου είπα. Συγγνώμη. Ερώτηση, λοιπόν. Με το Λεβέκ τι έγινε? Το έφυγε από το κόμμα, το ξεπέρασε, θα ζήσει?
Έχετε ρεπορτάζ. Είσαι και αλήτης. Γεια. Γεια χαρά, φίλε. Παρακαλώ. Χθες είδα Ατρόμητο Λαμία. Όχι χθες, προχθές παίζαν. Ατρόμητο Λαμία. Καλύτερος ο Γιαννούλης από Λεβέκ. Απίστευτος. Καλύτερος ο Γιαννούλης από Λέοβατς. Καλύτερος ο Γιαννούλης από Δελγιανίδη. Πάμε επόμενη γραμμή. Και τον έχετε δανεικό. Πάμε, ναι. Έλα, Κωστή. Καλώς τον. Ακούγαμε. Καλύτερος ο Χατζη Ισαΐας από το Βαρέλα. Λέγε, φίλε. Και από τον Καλύτερο. Έλα. Θέλω να μου πεις για τον ΠΑΟΚ τώρα μέχρι τώρα φέτος και για τον φετινό Ολυμπιακό πώς τον βλέπεις και για την ΑΕΚ ότι αν θα κουραστεί με αυτό το μικρό ρόστερ που έχει. Τα είπαμε ρε φίλε. Τα είπαμε και γι' αυτό συμπληρώνουμε ότι το κύπελο UEFA για την ΑΕΚ είναι μια πολυτέλεια ολκής. Τα 8-11 εγώ αν ήμουν προπονητής θα τα βάζα. Έχει ένα δίκιο ένας φίλος της ΑΕΚ που είπε πριν ότι πρέπει η ομάδα να έχει και εκεί μια καλή βαθμολογία για καλύτερες κλειώσεις. Ναι, ισχύει, αλλά είναι πιο σημαντικό το πρωτάθλημα για την ΑΕΚ από οτιδήποτε άλλο. Έπιασε ταβάνι στην Ευρώπη. Με την είσοδο δηλαδή, πού μπορεί να φτάσει στην Ευρώπη η ΑΕΚ. Τέλειωσε. Το πολύ μέχρι στους 32. Και στους 16 να πάει και στους 8 να αλλάζει τίποτα. Σωστό το κόκκινο. Μπορεί να κλατάρει μετά στο πρωτάθλημα. Ελλείψη δυνάμεων. Πάμε επόμενη. Το ότι έχει φορμαριστεί σαν ομάδα τόσο νωρίς δεν είναι απαραίτητα θετικό. Μία. Για τον Ολυμπιακό που έγινε το χάσει, τι άποψη έχεις. Άργησε. Ήτανε θέμα χρόνου, ρε φίλε. Άργησε. Λεμονής. Αν πάρει το λεμονί, πετάει τη λευκή πετσέτα στον ΠΑΟΚ και στην ΑΕΚ. Λεμονής και τον εγώ διαβάζω συνέχεια όλη μέρα. Βλέπω εντάξει, ευχαριστούμε πολύ τον Ολυμπιακό. Αυτό να πει ο παδός της ΑΕΚ και του ΠΑΟΚ. Πει ευχαριστούμε πολύ τον Ολυμπιακό. Πάμε επόμενη γραμμή. Ευχαριστούμε πολύ. Επόμενος. Καλησπέρα. Ήταν ένα παιχνίδι καταπληκτικό. Έξι χαιρετισμούς από την ομάδα εκτελεστών Πειραιά. Εκτελεστών. Εκτελενιστών. Εκτελενιστών. Ναι. Εκτελονιστές λέγονται. Εκτελονιστών. Εκτελενιστών είναι εκτελεστών. Οι εκτελενιστές των εκτελενιστών. Δεν είναι εκτελενιστές, εκτελονιστές είναι. Η ομάδα των εκτελονιστών λοιπόν του Πειραιά. Ναι, εκτελενιστές δεν είναι, εκτελεστές είναι. Εκτελονιστών. Πόρε, έχει φύγει ο μισός πληθυσμός τράκαρε. Οι εκτελενιστές των εκτελενιστών. Δεν είναι εκτελενιστής, είναι εκτελονιστής. Εκτελενιστής δεν είναι, εκτελονιστής είναι, αυτό σε λέω. Τώρα είναι δυνατόν να είναι τόσο βλάκας. Έλατε, πιο βλάκας πεθαίνεις. Έχεις δίκιο. Ευχαριστώ πολύ πάντως. Επόμενη γραμμή, λέγε φίλε, ναι. Λοιπόν, ναι. Δύο πραγματάκια θέλω να πω. Τι εκτελενιστές, ρε, κάτσε ρε φίλε. Εκτελονιστής είναι, ρε. Εκτελονιστής. Δεν είναι εκτελενιστής. Εκτελονιστής. Δεν εκτελεί την Ελένη, δηλαδή, ρε. Το να μην ακούω. Εκτέλεσε την Ελένη. Ποιος εκτέλεσε την Ελένη, ρε. Δηλαδή, συγγνώμη. Εκτελενιστής. Χατζηγεωργίου, ειλικρινά. Εκτέλεσε την κάτι διαφορετικό. Ναι, ρε, άκουσε εκτελενιστής. Έχεις πρόβλημα με τα αυτιά. Πυροβόλησε την Ελένη. Εκτελονιστής. Πάει ο Πανιώτης, λιποθύμησε, το λέω στο γεροκομείο. Έπεσε κάτω ο Πανιώτης. Στο γεροκομείο. Ναι. Τι κάνει στο γεροκομείο. Στο καπί είναι εκεί πέρα. Δίνει στους ετοιμοθάνατους αυτό. Γερό, ναι. Πάμε. Λέγε φίλε, εκτελενιστή, λέγε. Εκτελονιστή. Ναι, 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 ναι. Ναι. Λέω, τι κάνει ο εκτελονιστή. Εκτελεί την Ελένη. Θέλετε να τα σχολιάσετε και να απαντήσετε μετά, γιατί δεν ακουγόμαστε. Ναι. Λοιπόν, Γρηγόρη, πήρα και πριν τηλέφωνο και δεν άκουσα την ερώτησή σου και δεν κατάλαβα το λόγο που με έκλεισες. Επειδή μου τη μετέφεραν κάποιοι φίλοι μου, ναι, ήθελα να σου πω ότι ό,τι νίκη κάνει η ΑΕΚ στην Ευρώπη είναι επιπλέον λεφτά, όπως είπε και ο φίλος, ακόμα και η ισοπαλία δίνει λεφτά. Πριν το πει αυτό. Που, το μέσο, που ο μέσος όρος των συμβολέων της είναι 200 με 300 χιλιάρικα το χρόνο και ακόμα και τα 500 και το 1 εκατομμύριο είναι λεφτά. Κάτσε τώρα όμως, κάτσε τώρα. Δεν σου λέω όχι ρε φίλε, πριν δεν απάντησα. Κάτσε όμως εδώ. Συμφωνώ, αλλά, αλλά, το αλλά μπροστά είναι στον κίνδυνο να χάσει το πρωτάθλημα. Τι δηλαδή εσύ πιστεύεις. Σίγουρα. Ότι σίγουρα. Έχεις, δηλαδή δύο, για σένα οι προτεραιότητες είναι δύο. Συμφωνώ. Η πρώτη και η μεγαλύτερη είναι σε δύο χρόνια να μπει στο γήπεδο, στο σπίτι σου. Η πρώτη, η πρώτη. Η δεύτερη είναι τώρα που σου δίνεται η ευκαιρία να κυνηγήσεις να πάρεις το πρωτάθλημα και οτιδήποτε άλλο είναι πολυτέλεια. Ωραία. Καλά σε λέει ρε φίλε, για γαρά. Τι σε λέει, το οτιδήποτε λογικό. Οτιδήποτε άλλο είναι πολυτέλεια. Το λογικό σε λέει. Αν εσύ πιστεύεις ότι είμαι λάθος, είμαι λάθος. Λοιπόν, okay. Τι τα κάνει, 300 και 500 χιλιάρικα προς το πρωτάθλημα. Η ομάδα λοιπόν κέρδισε τους εκτελονιστές της Θεσσαλονίκης με 2-6. Μάλιστα. Εντάξει. Την Ελένη ποιος τη σκότωσε. Γελάει ο Χολίτης. Εγώ τι να κάνω τώρα, να σε κάνω ανάλυση του εκλογιστή το 3-5-2. Και το να φτιάχνεις ιστορίες δικές σου, άτε. Λέω είναι μυθομανής. Είμαι. Μυθοπλά. Το να φτιάχνεις και λέξεις δικές σου, ναι, να πεις ότι κάνω κάποιο λάθος. Τώρα, σώρο, τώρα, τώρα άμα, σε πάλι, άμα σε βάλει τώρα ο Ραγκάτσης το πρωί που το έπεσε εκτελεστή, θα παίζει τον Νικόλου και να λες είναι εύκολο, το βάλεις γιατί είναι το κοροϊδεύουνε. Έτσι θα λες. Καταρχήν ποτέ δεν είπα
Αφού με λένε οι χολύπτες, λέει, μας παίρνει τηλέφωνο εδώ και λέει μην τα βάζετε αυτά. Έτσι μας είπε. Ποτέ δεν πείρασε κανέναν. Έτσι με λέω άλλος. Εγώ ποτέ δεν προσπάθησα να κάνω ακροματικότητα με τα λάθη των άλλων. Όπα, αυτό είναι τώρα για το ραγκάτσι πινέζα. Αυτή είναι πινέζα για το ραγκάτσι. Όχι. Τώρα. Είναι πινέζα τώρα. Είσαι κακός άνθρωπος. Εγώ δεν είμαι κακός εγώ. Ναι, είσαι πινέζα. Εγώ είμαι κακός. Είσαι... Ναι, αλλά κάτσε τώρα. Τον άλλον τον μαλλιά γιατί τον παίρνει τηλέφωνο και λες μην τα βάζει αυτά. Και να πει ότι τον πήρα από το τηλέφωνο. Μου το έχει πει εμένα πόσες φορές. Εμένα δεν μου το ποτέ. Αφού εσύ του το πες. Τι αυτό στην απειλή. Δεν μου το ποτέ. Φάγαν λάχανο την Ελένη. Τη Τρία. Λέγε. Χαλαρώστε όλοι με 7 πρωταθλήματα. Κάνω μια στάση στο εφετινό. Θα το πάρει πιο αγαπημένο μου ο δικέφαλο του ΣΥΡΙΖΑ. Λέει μην μαλώνετε. Χαντάκια 7 με αγάπη. Ο χαντάκια. Έχετε χαζέψει τελείω λέει. Γράπει Άκ θα πάρει πρωτάθλημα και αμαρτία των οπαδών του ΠΑΟΚ που θα αυτοκτονήσει το λαιμό σου. 5-5. Το λαιμό με έψιλον. Έλα φίλε. Ναι. Πασόκ δεν ήθελες. Να το πει στο... ναι. Στον Αλέφατο γιατί τα παιδιά από τον Πειραιά θέλανε. Ολυμπιακοί όλοι. Ναι. Όλοι. Τι θέλουν. Και θέλανε να το πει στον Αλέφατο ότι κερδίσανε 2-6. Βέβαια έμαθα ότι με σφαγή κερδίσανε. Εδώ μέσα και... μας πήρανε. Και η μισή ήταν το ΠΕ. Μάλιστα. Πάμε. Ναι. Έλα φίλε. Εγώ μιλάω. Εσύ μιλάς, ναι. Ραφαήλα, εξή είμαι. Ραφαήλ, γιατί ταγμένο από πού. Περίμενε. Από πού είσαι, φίλε. Άργος. Άργος. Ωραία. Ναι. Απλά σπουδάζω εδώ πέρα στη Θεσσαλονίκη. Τι άλλα κάνεις. Τι σχολή είσαι. Ιατρική. Μπράβο. Τι ειδικότητα σκέφτεσαι να πάρεις. Έχουμε καιρό ακόμα. Πάρε ουρολόγο. Τι σκέφτεσαι. Ουρολόγος πάνε. Έχουμε καιρό. Ουρολόγος. Περίμενε. Όταν μπήκες στην ιατρική τι είχες στο μυαλό σου. Ψυχιατρική. Ψυχιατρική. Γι' αυτό ακούει την εκπομπή μας. Δεν μου λες. Ναι. Ο λόγος είναι καθαρά έτσι συναισθηματικός ή έχει και οικονομικά στοιχεία. Είχες κανένα τρελό στο σώμα και επηρεάστηκες. Ή έχει και οικονομικά στοιχεία. Κάτσε να μάθουμε. Τα πάντα είναι όλα. Είχε και τρελό στο ΣΟΗ. Να το κίνητρο. Άστο. Πάμε λοιπόν. Τέλος πάντων, εγώ έχω μια απορία για αυτό το οποίο είπατε για την ΑΕΚ. Ναι. Ότι δεν έχει βαθύ ρόστερ. Έχει πολλούς τραυματίες αυτή τη στιγμή. Ναι, έχει αρκετά. Δηλαδή, όταν έρθει ο Κονέ, ο οποίος είναι ένα επιθετικό οχτάρι. Ο Κονέ είναι φίλε για το γεροκομείο της. Για το καπί της. Σε τι φάση θα είναι ο Κονέ, φίλε. Είναι ένας ταξίδης. Ναι. Είναι. Αλλά και το Χρυστοδουλόπουλο τον έβριζες και βλέπεις ότι είναι σούπερ. Πώς αυτό είναι ο Κονέ. Όπως λέγαμε ότι είναι συνταξιούχος και ο Βιερίνη ότι είναι συνταξιούχος, θα δούμε στο αγωνιστικό. Ο Βιερίνη. Έλα ρε, αυτός τώρα που είναι υποψήφιο πτώμα τώρα 50 χρονών, κράτη ποδοσφαιριστές. Στα 30, κατάλαβες. Ο Γιακουμάκης στην επίθεση μπορεί να βοηθήσει σε κάποια μάτια στο ελληνικό πρωτάθλημα. Στο ελληνικό πρωτάθλημα πάντα. Ο Γιακουμάκης του Λεβαδιακού πιο καλά είναι. Ο Αραούχο δεν είναι φορμαρισμένος καν. Ποιος? Ο Αραούχο. Δεν έχει κάνει προετοιμασία. Είναι αφορμέ, ναι, είναι αφορμέ. Προετοιμασία έκανε κανονικά. Είναι αφορμέ. Με τη Λασπάλμας έκανε προετοιμασία. Α, δεν ξέρουμε, αλλά όντως είναι αφορμέ. Και αυτό που λέω κόντρο. Με τη Λασπάλμας έκανε προετοιμασία, αλλά ούτε σε φιλικά έπαιζε και ήταν έκανε. Ναι, αλλά μην την δημιουργούμε λάθος εντυπώσεις. Άλλο δεν έκανε προετοιμασία. Είναι αφορμέ. Και άλλο δεν έπαιξε φιλικά. Είναι αφορμέ. Έλα. Εγώ θεωρώ ότι η ΑΕΚ και επίπεδο παραπάνω έχει να φτάσει όταν έρθουν όλοι οι παίκτες. Γιατί και στην άμυνα, ας πούμε, παίζει όλη την ώρα το ίδιο αμυντικό δίδυμο. Ο Τσόσιτς με τον Βράνιες. Όταν έρθει και ο Λαπρόπουλος και ο Τσιγκρίσκι. Ο Ιησούς Χριστός, ο Τσιγκρίσκι είναι. Καλά, ο Τσιγκρίσκι θα έρθει για δύο παιχνίδια και θα ξαναδραστεί. Το μάθαμε το έργο. Ο Τσιγκρίσκι είναι λίγο Fiat 128. Τι Fiat, ρε φίλε. Ναι. Σε μικρά παιχνίδια θα τον βάλουμε ραπ. Δεν θα τον βάλουμε. Αυτό είναι Αλφα Ρωμαίο του 1970. Έφυγε, φιλιά. Γιατρέ μου, ψυχιατρική. Τον άκουσε. Είχε κίνητρο. Το θέμα είναι, το κάνει για οικονομικούς λόγους ή το κάνει γιατί του αρέσει. Γιατί ξέρει, επισέρχεται μία πλέον εποχή που τα παιδιά προβληματίζονται. Σου λέει, τελείωσα μια σχολική, τι θα γίνει, έχει ψωμί μετά. Εγώ πάντως εκεί στο box έχω έναν πυγμάχο τον Ιωσιφίδη. Ναι. Πυγμάχος που κάνει πυγμάχια πολύ δυνατός. Σαν κορμός δέντρου είναι. Ναι. Είναι στο ψυχιατρίο, εδώ Θεσσαλονίκης, εδώ στο. Και όταν τους πιάνει αμόκ τους τρελούς, τους βάζει κάτω. Είναι σαν υλοτόμος, θα πούμε. Μαζί κάνουμε box. Τι δουλειά κάνει. Υλοτόμος. Ψυχιστής, ναι. Ψυχιστής. Άστο να πάει στο κομμάτι. Ναι, ναι. Θέλω να σου πω, έχει πολύ δουλειά. Όχι, καλά μιλάς. Ψυχιστής. Ναι, ναι, ναι. Ορίστε. Καραμίλα, ναι. Από τις τόσες βλακίες. Από τον εκτελονιστή. Έχει σαλτάρει τελείως. Από τον εκτελονιστή πήγαμε. Εκτελονιστής, λέει. Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι. Παρακαλώ. Εσείς. Χαίρομαι που σας ακούω. Μήπως σας πήραμε εμείς. Τον κύριο Γρηγόρη. Εδώ είναι ο κύριος Γρηγόριος. Που μίλησε για τον Ηρακλή σήμερα από όλη την εκπομπή. Ναι. Ναι. Ο κύριος Γρηγόρης. Γρηγόρης Σκέτο. Γρηγόρης Σκέτο. Είμαι ο φροντιστής των εκτελονιστών στο Ματζαδίνο χθες. Αλέκο. Θυμάσαι, έτσι. Αλέκο. Αλέκο. Μπράβο, ρε Γρηγόρη. Και αυτή τζάμπα φάγανε εκεί. Είμαι φαν του κυρίου προηγουμένως, αλλά μου πες να φυλάγομαι, γι' αυτό ζήτησα εσένα. Ναι. Στο είπα ότι πρέπει να φυλάγεσαι.
Ε? Και το διαπίστωσες ότι πρέπει να φυλάξεις. Όχι, είναι εντάξει. Ναι, λέω ότι η ομάδα των εκτελονιστών Πειραιά κέρδισε με 2-6. Με σφαγή εκτελονιστών. Εντάξει, εγώ το βάλω να σε ακούσω ότι έλεγες εκτελονιστή. Τους αντίστοιχους της Θεσσαλονίκης. Ναι. Ακριβώς. Μετά το 1-1 του πρώτου αγώνα. Φάγαν την Ελένη Μετά Λάδα. Το 1-1 του αλλά αγώνα. Δεν είπατε ένα δημόσιο ευχαριστώ, γιατί έμαθα ότι η φιλοξενία των δικό μας. Εξαιρετική ως άριστη. Ήταν άριστη το λιγότερο. Ναι, ναι, ναι. Εκτός από Ρουφιάνη στη Βόρεια Ελλάδα είμαστε και φιλόξενη. Ναι, άριστη, αυτό να τονιστεί. Ναι, ναι. Αλλά και η δική μας πέρσι ήταν υπεράριστη. Δεν αμφισβητήθηκε αυτό. Εγώ θέλω τον Κωστάκη να μου κάνει μια χάρη να το αναφέρει. Ποιο? Με κάποια στιγμή στον Νικόλα τον Αλέφαντο, γιατί εγώ τον βλέπω πάντα στην τηλεόραση. Ο Αλέκος είναι ένας Λεβέντης 65 χρονών, δεν του φαίνεται. Λεβέντης 65 χρονών, Λεβέντης. Δύσκολα να είναι Λεβέντης. Λεβέντης. Και είναι ο φροντιστής της ομάδας. Εγώ είμαι ο φροντιστής της ομάδας των εκτελονιστών. Αυτό δεν έχει καμία σημασία. Σημασία έχει να αναφέρει το γεγονός. Δεν με ενδιαφέρει το όνομα. Τώρα πες τώρα τι βάλατε στην πορτοκαλάδα στα παιδιά και τρέχανε έτσι. Εμείς είμαστε. Όλοι στον Πειραιά ίδιοι είστε. Γεια σου Αλέκο, χάρηκα πολύ. Γεια σας και περιμένω να σε ακούσω στην εκπομπή. Έγινε, σε καμιά ώρα θα είμαι εκεί. Θέλει να σε ακούσει. Φυσικά θέλει να με ακούσει. Όλοι οι γαύροι τρελαμένοι με την πάρτι σου. Εκτελονιστής είσαι. Εκτελονιστής. Άρε κόκκινε, άρε ψυχιστή. Είπα η ομάδα των εκτελονιστών. Εντάξει. Και δεν δήλωσα ποτέ ψυχιστής. Καλέ. Ψυχιστή. Ψυχιστής. Έλα φίλε, είσαι ο τελευταίος. Αυτός που κάνει κεφαλοκλειδώματα στους τρελούς όταν τους πιάνει αμόκ λέγεται ψυχιστής. Για χαρά, εγώ. Ιωσιφίδης, φίλος μου. Πυγμάχος. Αυτός πάει στους τρελούς και τους κάνει κεφαλοκλειδώμα. Κεφαλοκλείδωμα. Εγώ από ό,τι ξέρω πάνε δύο και τον περνάνε στους Ρολομανδία. Ναι. Αυτό που λένε τους κάνει κεφαλοκλείδωμα λέγεται σωματική βία. Δώσ' μου 30 δευτερόλεπτα. Είχα μια θεία εγώ, Μαρίτσα, είχε χάσει την κόρη της και την είχαν πάει πάνω. Κάτσερε να σου πω την ιστορία. Στο λεμπέτινε. Όχι εδώ, στο πάνω. Ναι, πανόραμα. Ναι. Εδώ που έπρεπε να σε κλείσουν εσένα. Πήγε συγχωρημένη η θεία μου με τη μάνα μου. Η μάνα σου. Συγχώρεσε και τη μάνα του. Απ' τη βιασύνη του. Σέφαγε η κυραπιανία. Άκουγα. Τη πήγα πάνω να δω τη θεία Μαρίτσα. Ναι. Και δεν πήγα μέσα εγώ. Τραβάω ένα ύπνο στο παγκάκι. Και σε μαζέψα. Βγαίνει έξω μία. Αυτή, πώς τη λένε αυτή τη. Μία τρόφιμος. Τρόφιμος. Εσύ λέει πότε βγήκες έξω. Καμώ την πάνω την αυτή τη και τα πάω. Φωνάζουν τους φρουρούς. Με παίρνουν μέσα. Δεν σε κρατήσαν όμως. Γι' αυτό καταστρέφεται ο κόσμος. Ένας εσύ και ένας ο πρόεδρος της Βορείου Κορέας. Έλα φίλε μου, ένα λεπτό έχεις. Έλα φίλε, έλεγε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ναι. Πολιτικός μηχανικός από Αθήνα. Αθήνα. Απόλλων. Απόλλων. Πέφτεις φέτος, πέφτεις. Με τη φούρνησε, σώζουν την τίποτα. Ναι. Ακούσαμε την ανάλυση σου πριν το παιχνίδι με την ΑΕΚ για τον Ολυμπιακό. Ναι. Και έλεγες τι πρέπει να κάνει ο Γαύρος για να το πάρει. Σωστά. Ναι. Βεβαίως. Λοιπόν, εγώ νομίζω στο ημίχρονο που μιλάγαμε, λέγαμε κοίτα να δεις τον Ραπτόπουλο που ό,τι είπε το έκανε ο Κερδίση και θα το πάρει το μάτς. Ναι. Λοιπόν, τώρα βγαίνεις και λες ότι καλά κάνουν και τον διώχνουν. Επίσης, πρώτη φορά από εδώ και 12-15 χρόνια, πρώτη φορά συμφωνώ με τον Κόκκινο, καλά κάνουν και διώχνουν τον Μάτζιο. Δηλαδή, θέλω να σου πω και τα δύο για να τελειώνω, επειδή δεν έχει χρόνο. Ναι. Ότι όποιον διώχνουν, καλά κάνουν. Ρε ραπ, μήπως το γυρίζεις και εσύ λίγο, ας πούμε, τελικά. Το ψήνει το ψάρι και από τις κυβερνήσεις. Εγώ είπα για Μπεν έξω αριστερά, είπα για Μπάρντο, είπα για Σεμπάριστερο Μπακ, είπα για Ρωμάο εξάρι. Πού τα είδες εσύ αυτά? Θα κάνουμε δουλειά. Ναι. Να κάνει και η Μαρίνα Εμπίκου δουλειά. Ό,τι θέλει, να βέβαια. Να δείξει ειδήσεις, μαζί με τα αρθείο Καναλάκης, με τον Γιαλαμά. Ναι, να μας πει πότε θα γίνει το φιλικό του Άριο, 500.000 κόσμος είναι στα ραδιό. Εγώ λέω, αν δεν το κάνετε. Ναι. Το μεγαλύτερο καψόνι που μπορείτε οι Αριανοί. Ναι. Θα έχετε άδικο. Βγάλα και το μυροφορίδι δελτίο τύπου. Σέρνετε στα ραδιόφωνα και σαν την αρκούδα να πούμε. Και αυτό και τα εισιτήρια και... Άμα το δει το μυροφορίδι από κοντά.